Τι γίνεται, Ρενίκο? Ορίστε. Ναι, ότι. Παρακαλώ. Αλλάξαν τα πάντα εδώ πέρα. Έχουμε Αναστασία στην κονσόλα. Έχουμε Νίκο Μοσχοβίτη εδώ. Έφυγαν οι άλλοι στη Σλοβακία. Έχει στο ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή και ένα να κάνει εκπομπή εδώ πέρα. Φοβερό. Πού φτάσαμε? Είναι λίγο τα σημεία των καιρών. Πραγματικά. Είναι κάποιες αλλαγές που γίνονται στη ζωή μας. Βέβαια. Εδώ σε λίγο θα βλέπουμε πάγο μόνο μέσω ίντερνετ. Ναι, σωστά και αυτό. Να τα ζήσουμε όλα. Είμαστε έτοιμοι. Εδώ σε λίγο, Νίκο, υπάρχει ενδεχόμενο. Δεν ξέρω βέβαια ποιος θα κάνει τη μετάδοση. Αλλά πες ρε παιδί μου ότι στην πορεία της σεζόν το συνεχίζουμε αυτό. Όχι, όχι. Το σήμερα. Το συνεχίζουμε αυτό και έχουμε Σταύρο Κόλκα. Ναι. Και παίζει η ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και ακούμε στον Πειραιά. Σταύρο Κόλκα. Τα συγχάματα αυτά, ναι. Δεν ξέρω πώς θα πάει, αλλά θα είναι ωραίο. Ναι. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάω 24 μέχρι και τις 2. Έχουμε καμιά 16 απεσταλμένους στη Σλοβακία. Είναι μια πραγματικότητα. Θα μιλήσουμε στην πορεία με μέρος αυτών. Ναι. Θα μιλήσουμε, θα μας πούνε λίγο τι γίνεται εκεί. Μια πτήση που πραγματικά εγώ δεν κατάλαβα πότε έφυγαν, πότε έφτασαν. Δεν πρέπει να είναι πολύ μακριά. Μία ώρα και 22 λεπτά έκαναν. Είναι πολύ μακριά. Σε κάποια φάση μου στείλε, εσύ είναι, αλλά σκέψω ότι μέχρι τις 10 έστειλαν μηνύματα, δηλαδή μιλούσαμε με το Στέργιο. Ναι. Και 11 και 10 μου στείλε μήνυμα. Δηλαδή όλα μου στείλε μήνυμα από τον αέρα. Καλά, κοίταξε τώρα. Και όταν απογειώνεσαι το ξεκίνημα, δεν το κλείνεις αμέσως το κινητό. Εντάξει, όλα σε έστειλε μήνυμα πριν προσγειωθούν. Του λέω ότι από πού έστειλε. Κατευθείαν εκεί. Φτάνει. Αμέσως συνδέεσαι, δεν έχει να κάνει. Πολύ σύντομη πτήση πάντως. Γιατί κάτι για 2 ώρες μου λέγανε χθες. Εγώ εκεί υπολόγιζα. Το πάτησε λίγο παραπάνω ο πιλότος και φτάσανε πιο νωρίς εκεί. Μάλλον ναι. Όλα καλά λοιπόν. Είχε και μια μικρή υποδοχή. Εγώ να σου πω κάτι, Νίκο. Δεν έχω καταλάβει, γιατί δεν διευκρινίστηκε η αλήθεια. Ναι. Αν οι ώρες που έβγαλε ο ΠΑΟΚ αυτή τη φορά ναι. είναι της Σλοβακίας ή είναι δικές μας. Να κάνω μια ερώτηση προς τους συναδέλφους στο γραφείο τύπου της ΠΑΕΠΑΟΚ. Ναι. Ποιον εξυπηρετεί να γράφεται η στη συνέντευξη τύπου η ώρα Ολλανδίας, για παράδειγμα. Ναι, αλλά εκεί υπήρχε η τοπική. Δηλαδή το έλεγαν. Τώρα ναι, δεν το είπα. Και έρχομαι εγώ και για να μην το λένε, μάλλον εννοώ Ελλάδος. Okay, ναι, και αν εννοώ το ίδιο. Έρχομαι εγώ και ρωτώ. Ναι. Δηλαδή απευθύνονται κυρίως στους Έλληνες συναδέλφους. Τι να κάνουμε. Δηλαδή δεν θα μπει ο Ολλανδός συνάδελφος ναι. να διαβάσει το ελληνικό κείμενο για το πότε θα γίνουν οι συνέντευξεις τύπου. Σωστό, γεγονός. Λοιπόν, όταν μου λέει εμένα σε 7 ώρα Ολλανδίας, εξυπηρετεί κάποιον. Νομίζω πως όχι. Συμφωνώ δηλαδή. Ναι. Αλλά τώρα να σου πω δεν είμαι πολύ σίγουρη. Ζώα στην ΠΑΕ. Με βάση, σωστό, animals, με βάση το κείμενο που έχει βγει, 8 είναι η συνέντευξη τύπου, ναι. 9 η προπόνηση. 6,5 είναι τη Σλόβαν, υπέροχα. 7 είναι. Αυτό θέλαμε. 6,5 είναι η Σλόβαν, ούτε αυτό σε πιάνει, και 7 είναι η συνέντευξη τύπου. Αυτό... Όχι, 7 είναι η προπόνηση, οπότε πάλι. Αν είσαι ούτε πολύ ναι, είμαστε πολύ ωραία σήμερα. Σούπερ. Άλλο συνάδελφο χάρηκε, αν είναι το 6,5, άλλο συνάδελφο. Ναι. Που θα χάσει λίγη ώρα. Αυτά. Έτσι πάει το πρόγραμμα, οπότε υπάρχει χρόνο αρκετό. Δηλαδή, νομίζω όλο το μεσημέρι κενό. Με όσα έχουν γίνει από χθες, ναι. το κομμάτι η Σλόβαν Μπρατισλάβας ΠΑΟΚ είναι. Νομίζω ότι ελάχιστοι ασχολούνται με αυτό το παιχνίδι. Έχει με όσα μπει... έχουν γίνει από χθες. Ναι, έχει μπει λίγο σε δεύτερη από προχθές ουσιαστικά. Ναι. Και κυρίως από χθες. Με όσα γίνονται με το τηλεοπτικό κομμάτι και με το ΠΑΟΚ TV και. Ναι, γιατί ξέρεις αυτό που είναι να ζήσουμε την Κυριακή. Ήταν και λίγο μπαμ το χθεσινό. Μπαμ από την άποψη ότι ανακοινώθηκε κατευθείαν, βγήκαν κάποιες λεπτομέρειες, υπήρχε όλη αυτή η κινητοποίηση από τον κόσμο. Σε μία ώρα 2.500 αγορές τώρα το πρωί. Ναι, ναι. Και όσο αναμισά ώρα πάει και αυξάνονται, ανεβαίνουν πάρα πολύ. Οπότε ναι, ίσως το παιχνίδι πήγε και λίγο πιο πίσω. Νομίζω θα είναι και πολλοί αυτοί που θα αγοράσουν τη συνδρομή τους, να το πω έτσι. Ναι. Την Κυριακή, ρε παιδί μου, και λίγο πριν το παιχνίδι. Δηλαδή νομίζω ότι θα είναι πολύ που θα είναι έτσι. Ναι, αν και βλέπω ότι πολλοί το κάνουν από σήμερα. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Και πολλοί είχαν. Προσπάθησε να το κάνεις καθόλου. Εγώ δεν πρόλαβα να πω την αλήθεια. Όχι, ούτε εγώ πρόλαβα. Προφανώς δημιουργείς κάποιο είδους προφίλ. Ναι. Κάνεις εγγραφή κανονικά. Ναι, okay. Και μετά δίνεις τα στοιχεία. Τα στοιχεία σου, okay. Νομίζω ότι μπορείς να κάνεις αγορά και με PayPal τώρα ναι. το πρέπει που μου το είπα. PayPal και πιστωτική. Ναι, και χρεωστική. Α, και χρεωστική. Φίλος από την Αγγλία, ναι. Έκανε με χρεωστική κανονικά. Ναι. Δεν γίνεται με PaySafe που. Πολλοί ρωτούσαν. Νομίζω ότι δεν γίνεται με PaySafe. Με χρεωστική μόνο είναι αυτό. Ένα θέμα γιατί. Χρεωστική είναι και εύκολο. Και εκτός ότι είναι εύκολο, είναι και αυτοί που έχουν σχεδόν όλοι. Ναι, ναι είναι πιο εύκολο. Ναι, είναι πιο εύκολο. Νομίζω ότι. Ο φίλος μου που με χρεωστική το έκανε και μάλιστα η διαδικασία είναι 30 δευτερόλεπτα άμα είσαι ήδη εγγεγραμμένος. Επειδή είναι από Αγγλία και ήταν και από πέρσι. Ναι, ήταν και από πέρσι. Δεν είναι κάτι, αλλά φαντάζομαι ότι και έτσι κι αλλιώς η διαδικασία δεν είναι δύσκολη. Θα έχουμε, αν όλα πάνε καλά, και μια κουβέντα για να μάθουμε περισσότερα λίγο γι' αυτό και για το λειτουργικό κομμάτι και για το κομμάτι των εγγραφών και για όλα ναι, σωστά, στην πορεία. Χθες υπήρξε ένας
ενθουσιασμός σε πολύ μεγάλο κομμάτι. Υπήρχε και μία γκρίνια, αλλά πολύ μικρότερη για το κομμάτι της τιμής, το οποίο, ρε παιδιά... Να σου πω κάτι. Άμα πας να δεις το παιχνίδι σε μια καφετέρια, θα βγάλεις 90 λεπτά, όχι 90, παραπάνω, γιατί δεν θα πας στο πρώτο λεπτό και θα φύγεις στο 90, θα πας μία, μισή ώρα πριν, σου λέω εγώ, μία ώρα πριν και θα φύγεις μισή ώρα, μία ώρα μετά. Θα τη βγάλεις με ένα καφέ, όχι. Θα τη βγάλεις με 3-4 ευρώ. Δεν νομίζω. Ίσα-ίσα θα κάνει κοσάρικο. Ναι, νομίζω το δίνεις. Τώρα ξέρω εγώ, εντάξει. Οπότε, μου φαίνεται λίγο υπερβολική. Ναι, εδώ δίνεις 4,99. Ναι, 5 ευρώ πες. Και το βλέπεις όπου θέλεις. Θέλεις να κάτσεις σπίτι, θέλεις να βγεις έξω πάνω. Να το δεις στη λογική. Εντάξει, δεν μιλάμε για ακραίες καταστάσεις τώρα. Έτσι. Ανθρώπους που μπορεί να έχουν πολύ σημαντικό πρόβλημα. Έτσι. Μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό τέλος πάντων. Μπορείς να το δεις και σαν ένα ενδεικτικό ποσό. Στο οποίο και εσύ καλείσαι και βάζεις πλάτη. Ναι. Γενικά, στο ποδόσφαιρο πάει να γίνει αυτό το πράγμα. Ελπίζω να γίνει και στο μπάσκετ κάποια στιγμή. Να καταλάβουν όλοι ότι οι ίδιοι μπορούν να αποτελέσουν τον χρηματοδότη ουσιαστικά της ομάδας. Mm-hmm. Και αν όχι τον χρηματοδότη, τον σημαντικό υποστηρικτή της. Ναι. Και με, με αυτή την πλατφόρμα, με το PAOK TV, έτσι όπως γίνανε τα πράγματα στα τηλεοπτικά. Έτσι. Γιατί αυτό γίνεται γιατί γίνανε κάποια άλλα πράγματα πριν το ναι. κομμάτι του τηλεοπτικού του ΠΑΟΚ. Με αφορμή λοιπόν αυτό, μπορείς πραγματικά να είσαι πολύ σημαντικός υποστηρικτής και να καλύψεις με το δικό σου 5 ευρώ, με πολλά τέτοια 5 ευρώ, να καλύψεις πράγματα τα οποία ούτε φαντάζομαι ότι μπορούσες να καλύψεις εσύ. Λογικά φανταζόμαστε στα ντέρμπι, αν συνεχιστεί αυτό, γιατί δεν έχει διευκρινιστεί αν πάμε έτσι όλη τη χρονιά. Σωστά. Αν γίνει αυτό, φαντάζομαι στα ντέρμπι θα είναι λίγο μεγαλύτερη τιμή. Ναι, επίσης πιθανολογώ και εγώ, να δούμε και θα κάνουμε για την κουβέντα μετά που λέγαμε, ότι αν συνεχιστεί και είναι κάτι μόνιμο για όλη τη χρονιά, προφανώς θα υπάρχει και ένα πακέτο mm-hmm, για όλα ναι, τα μπορεί παιχνίδια. Μπορεί και αυτό, ναι. Έτσι. Αλλά επειδή είναι ακόμα πολύ αρχή, είναι κάτι καινούριο για όλους, έτσι. Ναι. Μπορεί κιόλας και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να έχουν κάνει τα πάντα από δοκιμές και για να είναι 100% έτοιμοι, αλλά και για αυτούς είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι που θα γίνει πρώτη φορά σε τέτοιο επίπεδο, έτσι. Γιατί έχει γίνει και στα φιλικά. Γίνεται και στο εξωτερικό τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά πλέον θα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο όγκο. Ναι, εντελώς διαφορετική παραγωγή, νομίζω. Ακριβώς. Οπότε θα περιμένουμε να το δούμε. Ναι. Για να παίρνει ο ΠΑΟΚ αυτή την απόφαση. Ναι, γεια σας. Καλά είστε. Ναι. για να παίρνει ο ΠΑΟΚ αυτή την απόφαση. Πάει να πει ότι ο ίδιος από πλευράς υποδομών και όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνει είναι έτοιμος να τα κάνει. Αλλά είναι η πρώτη φορά, έτσι. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει λίγο να το περιμένουμε για να το δούμε. Και επίσης να είμαστε και λίγο. Υπομονητικοί, θα πεις. Ναι. Και εγώ έχω αυτή ναι. την άποψη. Γιατί εμένα αυτό που με προβληματίζει γενικότερα είναι ότι είμαστε στην Ελλάδα. Και εμένα δεν ξέρω πάρα το ίντερνετ είναι εδώ πέρα πώς σε λειτουργεί. Και εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ. Γιατί και στην περσινή σεζόν μιλούσα με πάρα πολλά άτομα από το εξωτερικό που δεν είχαν κανένα απολύτως θέμα. Mm-hmm. Βγάλαν όλη τη σεζόν άνετα. Mm-hmm. Και τώρα στα φιλικά, αυτοί το βλέπαν κανονικά. Ναι. Και εδώ δικοί mm-hmm. μας είχαν θέμα. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, μιλάμε και το ίδιο, έτσι. ΠΑΟΚ TV ο ένας, ΠΑΟΚ TV ο άλλος. Ο άλλος μπορεί να είναι στην Αγγλία, στη Γερμανία και όλος είναι εδώ. Μιλάμε για ένα ίντερνετ στο εξωτερικό το οποίο είναι σούπερ ναι. και πολύ φθηνό και στην Ελλάδα ναι. είναι αργό και πολύ ακριβό. Ναι. Οπότε αυτό λίγο, επειδή το είδα, το έζησα με τα φιλικά και είχα πολύ κόσμο που ήταν εξωτερικό και δεν είχε θέμα και οι δικοί μας εδώ λίγο. Και εγώ ζωρίστηκα, ας πούμε. Ναι, φυσικά. Οπότε αυτό μόνο. Πιστεύω ότι θα το έχουν σκεφτεί και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είμαστε εμείς παντογνώστες, προφανώς. Προφανώς. Δεν Ντάξει. ξέρω αν θα μπορεί να υπάρξει λύση. Αλλά θα πάμε μια φορά, για πρώτη φορά μάλλον, στη Σλοβακία. Ναι, ναι, σωστά. Σωστά. Κάτσε λίγο γιατί δεν ακούω από τα ακουστικά μου. Θα έχουμε, έχουμε τον τι Σταύρο. Θα κάνεις, τι θα τα κάνει. Τον έχουμε τον Σταύρο. Ωραία. Καλησπέρα. Τι γίνεται, παιδιά. Σταύρο, τι γίνεται. Είστε καλά. Καλά, εσείς. Εδώ περπατάμε στην κεντρική πλατεία της Πρατισλάβας ναι. και είναι όλοι με έναν υπολογιστή και κατεβάζουν κωδικούς από πάνω. Μη μου πεις. Ναι, ναι. Έξαλλοι. Έξαλλοι όλοι. Ναι. Έτσι πάνε αυτά, φίλοι. Έχετε ήδη ξεκινήσει την παρουσία σας στην κεντρική πλατεία της Πρατισλάβας, δηλαδή υπάρχει κινητικότητα τώρα, εκεί. Ναι, επειδή ο Ερίκος μας βάζει χέρι ότι μαλώνουμε σε όλα τα ξενοδοχεία. Ναι. Ωραία, μας είπαν ότι θα μπούμε στα δωμάτια 3 ώρα και δεν έκανα μανούρα και τώρα κοιτιούνται όλοι. Σοβαρά μιλάς. Ωραία. Και 3 ναι. ώρα με τέτοιο θράσος. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ας πάνε, ναι, θα μανουριάσουν αυτοί που μας δούμε να κοιτούν. Γιατί εγώ τα κάνω όλο κάτω, δεν είναι η δουλειά μας, εντάξει. Ναι. Και, ναι, μετά, ναι, και μετά γίνεται τη δουλειά μας και εντάξει, όλα καλά. Αλλά γιατί να κάνεις φασαρία. Μετά κράξιμο, ναι, ναι. Μετά κράξιμο.
Για το χαβαλέ. Τρεις η ώρα, ρε φίλε. Δηλαδή και αυτοί τι έχουν να κάνουν. Ποιοι ήταν μέσα πριν. Δεν με απασχολεί, πάνω σε δεύτερη γωνία. Και βγήκα εδώ και βγήκα ότι ο ήρεμος κόλκας. Με δυνάμει πατέρας. Το γνωρίσαμε κι αυτό. Η ήρεμη δύναμη. Η ήρεμη δύναμη. Σίγουρα. Ακούει και στο όνομα ήρεμη δύναμη. Ακριβώς, δεν ήμουν διάλογος, έστω εγώ μου. Αυτό, ναι. Ένας ο Δαλάη Λάμα και ένας εσύ. Ναι. Τέλος πάντων, όντως σκεπτική κουβέντα είναι το Πάοκ TV. Ναι, νομίζω από χθες αυτοί όλοι με αυτό ασχολούνται, όλοι. Ναι, πρώτα απ' όλα είναι μια καινοτομία. Ο Πάοκ παίρνει το ρίσκο. Ο Πάοκ παίρνει ένα ρίσκο όμως που αν το βγει, μπορεί να αλλάξει το στάτους των τηλεοπτικών της χώρας. Δηλαδή αν ο Ολυμπιακός δει π.χ. ότι ο ΠΑΟΚ με το pay-per-view βγάζει τα ίδια λεφτά και διαχειρίζει το ίδιο στην εικόνα του, ωραία, θα το κάνει ο Ολυμπιακός, όχι πολύ στον κόσμο, εντάξει. Mm-hmm. Όχι τόσο ενεργό, δεν είναι τόσο ενεργός ο πυρήνας του. Έχει πιο πολύ βλαχό πάθος τέλος πάντων, τα χωριά επειδή ακούγα νερά, αυτούς εδώ από το δίπλα μου, να μην αρχίσω. Δεν θα πεις κάτι, δεν θα πεις κάτι. Τα λες όλα στιγμή. Τα λέω όλα έτσι μπράβο. Τα εξηγώ καλά, ναι. Δεν έχει τόσο σκληρό πυρήνα όσο πάω, καλά είναι πολύ περισσότερος κόσμος. Εντάξει, άρα θα το κάνει και ο Ολυμπιακός. Θα το κάνει και ο Παναθηναϊκός. Και αυτός βάσει των μετρήσεων έχει ένα πολύ μεγάλο όγκο. Και ξαφνικά το μοτίβο της Νόβα δεν θα είναι λειτουργικό. Από την άλλη βέβαια, γιατί υπάρχει και η άλλη οπτική, μπορεί ο Πάοκ να φάει τα μούτρα του και να πάει Νόβα και να του πει αγοράκι μου ήθελες και 6,5 εκατομμύρια, πάρε 3. Ναι. Εκατομμύρια. Ναι. Ναι, εκατομμύρια. Ναι. Εντάξει, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν γι' αυτό ο ίδιος ο κόσμος είναι αυτός που θα ορίσει το στάτους στο εμπορικό του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και βλέπουμε μαζικές εγγραφές κωδικών. Στην πρώτη ώρα τώρα το νούμερο είναι για παιχνίδι ΠΑΟΚ Πανετολικός. Που είναι σε τρεις, τι λέω, Κυριακή. Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Σε 5 μέρες, ωραία, οι πρώτες εγγραφές ήταν 2.500 την πρώτη ώρα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το νούμερο είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, αν συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς, τότε η επιλογή της Νόβα να κουβάλει τον ΠΑΟΚ και την Ολυμπιακά θα έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θα ήθελε η ίδια. Γιατί και αυτή η τοποθέτησή της, παύλα ανακοίνωση, παύλα δημοσίευμα, ωραία, πώς το λένε, έρχεται κουτί για να συσπηρωθεί ο ΠΑΟΚ γύρω από τη λογική του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Σταυρό, η οριστική απόφαση, γιατί προφανώς η σκέψη για το ΠΑΟΚ TV δεν ήταν, δεν πάρθηκε τώρα, έτσι. Και γενικότερα η όλη σκέψη υπήρχε εδώ και καιρό. Ήταν, κάτσε να πάμε λίγο στο ιστορικό. Mm-hmm, ναι. Το ιστορικό λοιπόν ποιο είναι. Το ιστορικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ είχε την επιλογή μεταξύ ΕΡΤ αρχικά, εντάξει, ΠΑΟΚ TV που δοκιμαστικά το έβαλε στη ζωή μας στα φοινικά του καλοκαιριού και του Open. Ωραία. Εμφανίστηκε και η Νόβα να κάνει μια πρόταση στο Μιλητό. Δεν υπάρχει εγγράφος την τελευταία πρόταση της Νόβα. Εντάξει. Η οποία Νόβα είχε προηγηθεί βέβαια και η αμφισβήτηση για το πότε έχει δικαίωμα να υπογράψει ο ΠΑΟΚ με την ΕΡΤ, με επιστολές κτλ. Ναι. Είχε συνδυαστεί αυτή η επιστολή με μια επιστολή του Ολυμπιακού κατά της ΕΡΤ πριν τις εκλογές, δηλαδή είχαν γίνει πολλά συντονισμένα είτε, πώς το λένε, είτε μέσα από συνεννόηση είτε τυχαία γεγονότα, ωραία, για να βγει ο ΠΑΟΚ εκτός παιχνιδιού και εκτός ΕΡΤ. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ είχε βάλει στο παιχνίδι το ενδεχόμενο του ΠΑΟΚ TV και του pay-per-view. Ένα ΠΑΟΚ TV το οποίο βέβαια δεν έχει τεχνικό θέμα, δηλαδή αν αντιμετωπίσαμε κάποια θέματα στην Ολλανδία, αυτό είχε να κάνει με την παραγωγή. Δεν είχε να κάνει με τον σερβερ ή τον... τα λάθη ήταν της παραγωγής και σας το λέω εγώ τώρα που έκανα τις μεταδόσεις και είδα τα λάθη που γίνανε. Δεν κολούσε επειδή δεν υπήρχε ίντερνετ. Κολούσε γιατί η παραγωγή εκεί ήταν... Λέγαμε να λέγαμε. Τώρα πάω και συμφωνήσω με την ABC. Ωραία, θα γίνει δηλαδή εντελώς... Είναι οπτική με 8 κάμερα, με όλα όσα πρέπει να έχει τελειώσει. Ναι, ναι, ναι.
μία μετάδοση. Εντάξει. Τώρα, είναι ένα εγχείρημα. Στη ζωή προχωράς μόνο αν παίρνεις αποφάσεις οι οποίες ή θα σου δείξουν τον δρόμο ή θα σου αποκλείσουν ένα μια επιλογή. Εγώ είμαι της λογικής ότι ο ΠΑΟΚ έπρεπε να το δουλέψει αυτό. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να είναι μια ομάδα η οποία θα πάρει το ρίσκο για να κάνει αυτό το πράγμα. Το που θα οδηγηθεί, εγώ νομίζω, έχει πολλά καλά και ένα κακό για μένα. Τα πολλά καλά είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να μετρήσει τις δυνάμεις του. Ωραία, και να τις έχει καταγεγραμμένες και εις πρακτικά και σαν πυρήνα και. Ωραία. Το δεύτερο, αυτό που φοβάμαι εγώ, είναι το κομμάτι της εσωστρέφειας. Δηλαδή έχουμε δει πολλά project μονοθεματικά, κυρίως ραδιοφωνικά, τα οποία π.χ. το RSFM, το οποίο ουσιαστικά δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Γιατί από εκεί που ήταν για να προβάλλει μια κατάσταση, έφτασε να δημιουργεί εσωστρέφεια σε τρελούς ρυθμούς. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ δεν κάνει ένα ΠΑΟΚ TV για να εγκλωβιστεί και να είναι μόνο για αυτόν. Θα μοιράσει εικόνα, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Εντάξει, θα ανοιχτό είναι για όλους να το παρακολουθούν με την τιμή των 5 ευρώ. Ωραία. Γενικά θα προσπαθήσει να το δει πιο τεχνοκρατικά και πιο σύγχρονα ο ΠΑΟΚ του πλέον. Θα δούμε. Εντάξει. Έχουμε ακόμη καιρό να δούμε αν θα είναι οριστική αυτή η απόφαση. Έλα, σήμερα τώρα, αν έρθει αύριο η ΕΡΤ και πει πάρε 7 εκατομμύρια, πάρε 7 εκατομμύρια, ναι, με την ΟΒΑ δεν υπάρχει περίπτωση που ακριβώς. Υπάρχει στα αυτό το ενδεχόμενο, το να επιστρέψει η ΕΡΤ. Δεν υπάρχει σαν ενδεχόμενο, αλλά επειδή είναι η μοναδική που αν επιστρέψει, γιατί είναι αυτό το κανάλι και ο ΠΑΟΚ θα έχει την προβολή που θέλει, θα πει ναι. Στο κομμάτι της ΟΒΑ ο ΠΑΟΚ δεν θα επιστρέψει ποτέ. Τα δεδομένα τα σημερινά. Αν πωληθεί, όπως λένε, ξέρω εγώ, στην κοινοπραξία της Blackstone με τον Αντένα ή αν, όπως φημολογείται, τέλος πάντων υπάρχει και δεύτερος παίκτης, υπάρχει ενδεχόμενο να μπει ο ΠΑΟΚ εκεί. Υπάρχει βέβαια και η φημολογία ότι θα εμπλακεί ο Βέγκρος Βαρινάκης. Ναι, από ναι, κυκλοφορεί και αυτό. Εντάξει. Άρα, σε αυτό το ενδεχόμενο κλείνει εντελώς ο κύκλος και βέβαια αντιλαμβανόμαστε μετά όλοι το γιατί συνέβη ό,τι συνέβη το τελευταίο δίμηνο. Ναι. Εντάξει. Γιατί δεν γίνεται να μην συνδέεται η διάθεση, αν επιβεβαιωθεί, του Ευάγγελου Μαρινάκη να μπει στην ΝΟΒΑ, να μην συνδυάζεται με όλα όσα έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι. Και ακόμη και το ύφος που έβγαλε η ΝΟΒΑ προχθές, ας πούμε. Ναι, εντάξει, δεν το έχει κάνει κανέναν άλλον. Ναι. Που ήταν αυτό κάπως. Το πράγμα, το έχει κάνει κανέναν άλλον. Και εγώ νομίζω ήταν και πολύ έξω από τη λογική της μέχρι τα προηγούμενα χρόνια αυτό το δημοσίευμα. Έτσι μου φάνηκε εμένα. Πολύ διαφορετικό σε σχέση με τη λογική της μέχρι πριν κάποιο καιρό. Εμένα η πληροφόρησή μου από τους που κάνουν media τη δημοσιογραφία μου λένε ότι αυτό το κείμενο ήταν καθυπόδειξη του διευθύνοντα σύμβουλου του κ. Παπαδόπουλου. Ο οποίος πολλός τυχαίως έχει άριστες σχέσεις με την Ευαγγελία Μαρινάκη. Ναι. Και ίσως ετοιμάζει και αυτό την επόμενη μέρα στην πλατφόρμα. Ναι. Αλλά αυτά είναι εικασίες όλα. Είναι τόσο παρασκηνιακό το παιχνίδι που μπορεί και να μην είναι έτσι. Δεν ξέρουμε. Δεν είμαστε καθόλου να βάλουμε το χέρι μας στο ότι είναι έτσι τα πράγματα. Απλά ό,τι πληροφορία έχουμε, είτε θετική είτε δυτική, και μεταφέρουμε με πάσα επιφύλαξη όταν είμαι σε αυτό το επίπεδο. Μάλιστα. Okay. Οπότε περιμένουμε να το δούμε. Το όλο εγχείρημα, το πώς θα πάει για πρώτη φορά. Υπάρχει μια πολύ θετική αντίδραση στο πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Είναι... Υπάρχει ένα παιχνίδι, Σταύρο, για το οποίο είστε εκεί. Το παίξατε με την αγάπη πριν, ότι από χθες και από προχθές, μάλλον από αυτό το δημοσίευμα της ΝΟΒΑ, δεν ασχολούμαστε καθόλου με το παιχνίδι. Περισσότεροι, έτσι. Η ομάδα προφανώς ασχολείται με το παιχνίδι. Ασχολούνται αυτοί που πρέπει και εμείς ασχολούμαστε, αλλά πιο επιφανειακά. Απλά εδώ μιλάμε ότι υπάρχει μια κατάσταση που πάω καλύτερα να γράψει ιστορία. Ωραία, γι' αυτό πιάνουμε τόσο πολύ το πάω αυτήν. Αλλά από εκεί και πέρα. Όχι σαν Ιβάν, σαν Κόλκα, σαν Μοσχοβίτη, σαν Αγάπη, σαν
ο ΠΑΟΚ σαν όλοι μας. Εκεί είναι το κλειδί. Το οποίο δεν έχει να κάνει ότι είναι μια απόφαση της ΠΑΕΠΑΟΚ, είναι μια απόφαση της ΠΑΕΠΑΟΚ, η οποία ποντάρει στη δυναμική του κοινού της για να πάει τα τηλεοπτικά στην επόμενη μέρα τους. Εγώ μπορώ να σου πω, Σταύρο, ότι ενεργοποιεί το κοινό της παραπάνω σε αυτό το κομμάτι. Το κάνει συμπαίκτη, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, είμαστε εδώ, φτάσαμε μία ώρα και 20 λεπτά εκτίση. Μπαμ μπαμ, σύννεφο δεν πετύχαμε. Ανεβήκαμε, κατεβήκαμε. Mm-hmm. Με πτήση charter, να τα λέμε αυτά. Βεβαίως. Να τα λέμε αυτά. Καμία ταλαιπωρία, μετά το ότι μπήκαμε στο jet απευθείας στον αεροδιάδρομο από το λεωφορείο, όλα τα άλλα πλέον... Δεν ένιωσες λίγο μαντώνα εκεί? Αυτό σου λέω. Έχω ζήσει πτήση να μην μιλάει κανείς του χρόνια. Αγγλικά και να προσπαθούμε να συνεννοηθούμε με έναν αστυνομικό ούγρο να μας περάσει την πύλη τώρα. Για να μην βγαίνει νόημα κανένα. Άστο. Ναι. Γρήγορη πτήση, καλός καιρός, εδώ έχει δροσούλα, δεν έχει ζέστη, δεν έχει κρύο, έχει μια μέση κατάσταση. Δηλαδή εγώ το έβαλα το τζακετάκι μου, ναι. Είναι η αλήθεια. Σταύρο, θα είστε το απόγευμα και στις δύο συνεντεύξεις τύπου? Όχι, κανένας από τις 16 επεσταλμένους μας, κανένας? Κάποιος θα βρεθεί, κάποιος ήρωας, αλλά ποιος το λόγο τώρα. Κοντά είναι ρε εσύ, η μία με την άλλη. Ναι ρε φίλε, αλλά εμείς θα μπούμε στο δωμάτιο τόση ώρα. Σταύρο, να σου πω κάτι ακόμη τώρα που λέμε γι' αυτό. Οι ώρες που έχουμε εμείς, δηλαδή το 8, ναι, συνέντευξη τύπου 9, προπόνηση, είναι οι δικές μας ή οι δικές σας? Δεν είμαι, να ρωτήσω κάποιος να μπορεί. Αυτές που ανακοίνωσαν τις... Το 8-9. Όλα τοπική, ποια είναι η συνέντευξη τύπου δικιά μας? Τοπική 7 ή 6? Τοπική 7 είναι ο Στέργιος. Τοπική 7. Ωραία. Το κρατάμε, το κλειδώνουμε. Κρατάμε δηλαδή το 8 δική μας, 9 δική μας. Εντάξει. Το έχουμε. Ναι. Έπαθαν blackout. Έπαθαν blackout κανονικά. Έλα, σε χάνουμε λίγο τώρα. Μην κουνιέσαι. Δεν με χάνετε. Μπήκε σε ένα τούνελ. Εντάξει, περίμενε. Ωραία, να αποδεσμεύσουμε κιόλας το Σταύρο. Ναι, ναι, σε ακούμε. Θα σε αφήσουμε κιόλας, ναι, αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, γιατί πρέπει να κάνουμε και το διάλειμμα, να επιστρέψουμε και μια κουβέντα. Το ποδοσφαιρικό είναι απλό. Ο ΠΑΟΚ δεν πάω σε να παίξει. Έτσι, έτσι, έτσι. Κάποιος που θα πει στο σχόλιο και είναι παραλυπτικό. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να γεννήσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία. Καφέ θα πιούμε. Τι θα δούμε τα ανάκτορα. Καλή τύχη, Σταύρο, με τον καφέ. Είναι προβληματισμός της ημέρα σίγουρα. Καλή τύχη. Χαιρετίσματα σε όλους. Καλή συνέχεια. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε ώρα κατευθείαν. Έχουμε ώρα. Ναι, βεβαίως. Τι, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και εισιτήρια για τον ΠΑΟΚ και τον Πανετολικό. Λοιπόν, επιστρέψαμε και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και δύο εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό. Οι πρώτοι δύο που θα καλέσουν κερδίζουν από ένα εισιτήριο για το παιχνίδι της Κυριακής, 2,87 και 3 οχτάρια. Παίρνει τηλέφωνο οι δύο πρώτοι, κερδίζουν εισιτήριο για τον αγώνα της Κυριακής στις 7 στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Πανετολικός. Και θυμίζω μηνυματικά, διεκδικείται 5 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Σλόβαν Μπλατισλάβα στην επόμενη Πέμπτη το βράδυ. Γράφετε θέμα, αφήνετε κενό, γράφετε ονοματεπώνυμο και το στέλνετε το μήνυμά σας στο 54526. Λοιπόν, θα έχουμε σε λιγάκι μια κουβέντα για αυτό που λέγαμε πριν και με τον Νίκο για το ΠΑΟΚ TV και τη μετάδοση του αγώνα με τον Πανετολικό, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί προφανώς από χθες κυρίως, αλλά όλο το τελευταίο διάστημα το κομμάτι των τηλεοπτικών. Χθες έγινε γνωστό ότι η μετάδοση θα γίνει μέσω του ΠΑΟΚ TV την Κυριακή. Αρχικά ξέρουμε ότι αυτό θα ισχύσει για αυτό το παιχνίδι. Θα δούμε αν θα συνεχιστεί. Την επόμενη εβδομάδα, θυμίζω, παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο πάλι στην Τούμπα. Οπότε δεν αποκλείεται να γίνει κάτι ανάλογο. Θα το δούμε όμως, γιατί ακόμη δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Με pay-per-view μπαίνετε, κάνετε εγγραφή, κάνετε την αγορά σας και εξασφαλίζετε τη μετάδοση της Κυριακής. Έχουν ξεκινήσει ήδη από το πρωί αγορές
Και πραγματικά την πρώτη ώρα είχαν ξεπεράσει 2.500, οπότε πλέον νομίζω όσο περνάει η ώρα θα έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Είναι πολλοί αυτοί που θα είναι στο γήπεδο, αλλά μπήκαν στο PAOK TV και αγόρασαν έτσι τον αγώνα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Οπότε θα δούμε και περισσότερα πράγματα στην πορεία και για την διαδικασία και για τους ρυθμούς με τους οποίους γίνονται οι αγορές και για όλα. Η ομάδα έχει φτάσει στη Σλοβακία, μιλήσαμε με τον Σταύρο, μετά τη μία θα μιλήσουμε και με τον Στέργιο για όλα τα υπόλοιπα, χωρίς κανένα πρόβλημα, ήρεμη πτήση, σύντομη πτήση. Το απόγευμα είπαμε τελευταία προπόνηση, στο αγωνιστικό θα το πούμε και στην πορεία δεν περιμένουμε πολλές αλλαγές, αλλά θα πάμε λίγο να κάνουμε την κουβέντα μας για τον αγώνα της Κυριακής και το PAOK TV. Θα καλέσουμε, κορίτσι, θα καλέσουμε, ξέρει, έχω πει. Θα καλέσουμε τώρα τον καλεσμένο μας για να μιλήσουμε μαζί του για το PAOK TV και για όλη αυτή τη διαδικασία του αγώνα με τον Πανετολικό. Να πούμε λίγο και τη διαδικασία στο κομμάτι πώς γίνεται αρχικά, αλλά και το τι θα ισχύσει από εδώ και πέρα, τυχόν απορίες που έχετε όλοι, γιατί έχουμε μαζέψει μερικές, κυρίως για τις εγγραφές και για το πώς θα γίνει η διαδικασία. Και για όλα θα μιλήσουμε με τον Παναγιώτο Ερωνιάδη, τον υπεύθυνο επικοινωνίας του ΠΑΟΚ, έναν άνθρωπο που κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά και στο κομμάτι του New Media του ΠΑΟΚ έχει κάνει φοβερή δουλειά όλα αυτά τα χρόνια, και στα social media και στο ΠΑΟΚ Magazine, το οποίο πέρσι όλη τη διάρκεια τη σεζόν είχε εντυπωσιάσει τους πάντες, και στις ταινίες που έχουν γίνει και για τον τελικό πέρσι και για όλη τη σεζόν, για τον double, για όλα πραγματικά. Και θα μιλήσουμε κυρίως σήμερα για το ΠΑΟΚ TV και τον αγώνα της Κυριακής, να μας πει λίγο τι ισχύει. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα πάμε στην κουβέντα. Θυμίζω ότι διεκδικείτε εσείς αρχικά μηνυματικά 5 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα στην επόμενη Πέμπτη το βράδυ. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε ονοματεπώνυμο και στέλνετε το μήνυμα στο 54526. Και τηλεφωνικά οι δύο πρώτοι που θα καλέσουν διεκδικούν εισιτήρια, μάλλον κερδίζουν εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό την Κυριακή στην πορεία. Και μετά τη μία θα δώσουμε κι άλλα. Τον έχουμε. Λοιπόν, καλησπέρα στη Σλοβακία. Καλησπέρα, Παναγιώτη Ρωνιάδη. Καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται, Παναγιώτη, φτάσατε όλα καλά? Όλα καλά, ναι. Εμείς... Είναι πια εδώ, προσούλα. Ναι, μας είπε και ο Σταύρος ότι εκεί είναι καλή η κατάσταση. Ναι. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για ένα άλλο κομμάτι, που από χθες πραγματικά νομίζω ότι μονοπολεί το ενδιαφέρον, για το κομμάτι της μετάδοσης του αγώνα με τον Πανετολικό αρχικά και το PAOK TV. Παναγιώτη, πόσο καιρό υπάρχει έτσι αυτή η σκέψη στον ΠΑΟΚ, πόσο καιρό το δουλεύετε? Συνολικά υπάρχει εδώ και σχεδόν 2 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω, όταν έπρεπε και πάλι σε μια αντίστοιχη, ήταν ανάμεσα σε τηλεοπτικά συμβόλαια, να είμαστε έτοιμοι για να έχουμε ένα backup plan και μια λύση που μελλοντικά θα μπορούσε να αποδειχθεί η βασική επιλογή της ομάδας. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πλατφόρμα, η οποία λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια για τους φίλους του ΠΑΟΚ εκτός Ελλάδας, διότι εντός Ελλάδας τα δικαιώματα ήταν στην Νόβα. Οπότε υπάρχει και πλέον θα λειτουργήσει και για την Ελλάδα. Ένα πρώτο βήμα σε μια καινούργια αγορά, την οποία κανείς με στιγμής δεν είχε είτε την τεχνογνωσία, είτε το θάρρος, είτε το φράσος να την κυνηγήσει. Και ευελπιστούμε ότι θα πάει καλά, το πιστεύουμε. Mm-hmm. Είναι ένα βήμα προς μια καινούργια κατεύθυνση και να ανοίξει ένα καινούργιο δρόμο που μέχρι στιγμής κανείς δεν υπολόγιζε. Επειδή είσαι ένας άνθρωπος που κρύβεται πίσω από όλα αυτά, το λέγαμε και πριν, από όλα το κομμάτι New Media του ΠΑΟΚ είσαι πίσω από όλα, το συγκεκριμένο κομμάτι πώς το έχεις στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή? Είναι αυτό που είπα και πριν, είναι ένα εγχείρημα, είναι ένα στοίχημα μεγάλο για, νομίζω, για όλους μας και όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ. Αν το δούμε σφαιρικά, είναι ένα βήμα προς μια κατεύθυνση την οποία μελλοντικά είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσουν και άλλες ομάδες, για να ελέγχουν οι ίδιοι τα δικαιώματά τους και mm-hmm. τη μοίρα τους, τα τηλεοπτικά τους, τα έσοδά τους, χωρίς να εξαρτώνται από οποιονδήποτε και να περιμένουν για ένα συμβόλαιο, αν αυτό δεν τους καλύπτει οικονομικά.
προφανώς και επειδή είναι κάτι καινούριο, ξενίζει στην αρχή στον οποιοδήποτε και μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα, να υπάρχουν, να προκύψει οτιδήποτε, γιατί μιλάμε για τεχνολογία. Προφανώς από τη μία μέρα στην άλλη δεν έχουμε γίνει ούτε YouTube, ούτε Netflix, ούτε κάποιος κολοσσός στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά το δουλεύουμε, ξέρουμε τι μπορεί να μην λειτουργήσει, ήδη προχωράμε στο επόμενο βήμα και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι και ακόμα πιο σωστοί όσο περνάει ο καιρός. Γενικά προσπαθούμε να κάνουμε κάθε φορά ένα βήμα, αυτό είναι το πρώτο και θεωρώ ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα. Εμάς, ας πούμε, ο προβληματισμός μας πριν το κουβεντιάζαμε εδώ ήταν ότι επειδή είμαστε στην Ελλάδα και ξέρουμε τι ισχύει εδώ για το ίντερνετ, ότι ίσως, ας πούμε, αυτό είναι ένα θέμα. Ενώ στο εξωτερικό δεν έχουν τις ίδιες τιμές που έχουμε εμείς εδώ γενικότερα στο κομμάτι του ίντερνετ. Σίγουρα. Βέβαια, οι τιμές που υπάρχουν στην Ελλάδα, νομίζω ότι, εντάξει, τώρα αν μιλάμε για κάποια περιοχή που δεν έχει καλό καθόλου σήμα, ναι, θα έχεις έτσι και, αλλιώς, και για Wi-Fi είτε από δίκτυο τηλεφωνίας, σαφώς δεν μπορεί, έχει πρόβλημα σε οποιαδήποτε ιντερνετική εφαρμογή, ακόμα και στο YouTube. Αυτό, ναι, έχει να κάνει φυσικά με ταχύτητες, αλλά νομίζω ότι με τις ταχύτητες που υπάρχουν ούτως ή άλλως στην Ελλάδα, η δουλειά γίνεται κανονικά. Ναι. Με μια VDSL γραμμή, δηλαδή, που σχεδόν έχουν πλέον οι περισσότεροι στο σπίτι τους, μπορείς πολύ άνετα να το δεις χωρίς να έχεις πρόβλημα. Πάμε λίγο στο κομμάτι καθαρά της αγοράς, γιατί έχουμε, ας πούμε, πολλά ερωτήματα. Αν δέχεται χρεωστική κάρτα, πώς γίνεται η εγγραφή στο POG TV, πώς είναι όλη η διαδικασία? Είναι πάρα πολύ απλό. Απλά όταν μπαίνεις ως καινούριος χρήστης πρέπει να κάνεις μια εγγραφή βάζοντας ουσιαστικά τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία σου, όνομα, τεπώνυμο, mail, κωδικό και password, και μόλις κάνεις την εγγραφή ανοίγει η επιλογή για να πληρώσεις το pay-per-view, που το κάνεις με την κάρτα σου, είτε αυτή είναι prepaid, είτε είναι χρεωστική, είτε είναι πιστωτική. Ναι. Ωραία, γιατί αυτό ήταν ένα σημείο που πολλοί κατάλαβαν στην αρχή ότι δεν δεχόταν χρεωστική και θεωρούσαν ότι είναι θέμα αυτό. Όχι, όχι, δέχεται όλες τις κάρτες. Χρεωστική, prepaid και πιστωτική, και όλες τις πιστωτικές. Visa, Mastercard και Maestro. Ωραία. Είναι κάτι που θα και συνεχιστεί. PayPal, όσοι έχουν λογαριασμό στην PayPal. Και PayPal, ναι, σωστά. Είναι κάτι που θα συνεχιστεί ή είναι κάτι που μένουμε για πανετολικό και βλέπουμε? Είναι αυτό που είδαμε. Είναι ένα πρώτο βήμα. Προφανώς και δεν θα είναι το τελευταίο. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τη γενικότερη στρατηγική και πολιτική του συλλόγου, οπότε εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε. Γνωρίζουμε κάτι για τη μετάδοση? Θα υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο άτομο, κάποια παραγωγή ολοκληρωμένη? Η παραγωγή είναι κανονική τηλεοπτική παραγωγή με 8 HD κάμερες και μία super slow, με κανονικό pre-game και post-game μετά το παιχνίδι, με συνεντεύξεις των ποδοσφαιριστών πριν και μετά το παιχνίδι, της αντίπαλης ομάδας. Μία κανονική τηλεοπτική παραγωγή. Το ότι μεταδίδεται μέσω ίντερνετ δεν έχει να κάνει με την ποιότητα της παραγωγής. Είναι σαν να βλέπεις ένα παιχνίδι, είτε αυτό είναι για τη Super League, είτε για το Europa League, είτε για το Champions League. Η παραγωγή, το μόνο που αυξομειώνεται είναι ο αριθμός των καμερών. Εμείς έχουμε φροντίσει να είναι σε στάνταρ που είναι και για ευρωπαϊκό παιχνίδι. Παναγιώτη, και μόνο το γεγονός ότι σε μία ώρα έχουν γίνει πάνω από 2.500 αγορές, νομίζω κάτι λέει από μόνο του. Ποιο είναι έτσι το feedback που παίρνετε εσείς από τον κόσμο? Γενικά έχει πολύ μεγάλη αποδοχή και όλοι το αντιμετωπίζουν ως μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση μελλοντικά. Το οποίο είναι και το δικό μας το σκεπτικό ακριβώς, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο κόσμος το βλέπει με τον ίδιο τρόπο και δείχνει να αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια, γιατί, ξαναλέω, είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι που ο κόσμος είναι συνηθισμένος. Οπότε κάθε αρχή είναι και δύσκολη, όπως λέμε, και είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε δυσκολία, να βοηθήσουμε τον κόσμο. Θα υπάρχει από σήμερα call center και θα υπάρχει και μέχρι την Κυριακή, όπου οποιοδήποτε αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα σχετικά με την εγγραφή του ή την πληρωμή, έχει οποιαδήποτε απορία, μπορεί να την απαντήσουν και να τον βοηθήσουν να ολοκληρώσει την πληρωμή. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η κάθε εγγραφή στο POG TV είναι ουσιαστικά ο αποκωδικοποιητής μας,
Δηλαδή ο καθένας με το δικό του κωδικό βλέπει στην οθόνη που εκείνος θα επιλέξει το παιχνίδι. Αν θέλει να αλλάξει συσκευή φυσικά και μπορεί, απλά πρέπει να κάνει logout και login έτσι ώστε στην καινούργια συσκευή που θα επιλέξει να μπει με το δικό του το λογαριασμό για να μπορέσει να το παρακολουθήσει. Ναι. Ωραία. Και θέλουμε και τη βοήθεια του κόσμου για να αντιμετωπίσουμε την πειρατεία. Εννοείται. Καλά, εννοείται. Θα υπάρχει ειδική αντιμετώπιση, συνεργαζόμαστε με εταιρεία η οποία ρίχνει τα παράνομα streams και τα παράνομα links, αλλά εννοείται ότι επειδή αυτά μπορούν να ξεφυτρώνουν ένα λεπτό, θέλουμε και τη βοήθεια του κόσμου σε email που θα το υποδείξουμε να μας βοηθήσει και εκείνος να βοηθήσουμε και εμείς την ομάδα να πάει ένα βήμα παραπέρα. Ναι, και αυτό πολύ σημαντικό. Ωραία, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα σας καθυστερήσω άλλο, γιατί είστε και στο ξενοδοχείο τώρα μετά την άφιξη. Ευχόμαστε πραγματικά καλά, να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη και για αύριο και γενικότερα και για το παιχνίδι της Κυριακής και για όλα. Μακάρι. Ευχαριστώ καλή πολύ. Συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Ρωνιάδης και νομίζω απαντήθηκαν πολλά ερωτήματα και δικά σας, κυρίως για το κομμάτι των εγγραφών και το πώς γίνεται και των πληρωμών. Γιατί υπήρχε εκεί μία σκιά, νομίζω ότι ξεκαθαρίστηκε και αυτό. Λίγο πριν πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα, θυμίζω, διεκδικείται 5 εισιτήρια για τον αγώνα της επόμενης Πέμπτης του ΠΑΟΚ με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα, στον επαναληπτικό στην Τούμπα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε ονοματεπώνυμο και στέλνετε τα μηνύματα στο 545-26. Να δώσουμε, λες τώρα, άλλα δύο τηλεφωνικά για το ΠΑΟΚ με το λυκό, ή μετά το διάλειμμα, τι λες? Με το διάλειμμα, λέω. Με το διάλειμμα, λες. Ναι, λέω με το διάλειμμα γιατί βλέπω ότι εδώ υπάρχει μια κινητικότητα άλλη, οπότε μην ταλαιπωρούμε κόσμο. Αλίμονο. Ωραία, αλίμονο. Να μην ταλαιπωρούμε κόσμο. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον τον Παναγιώτη Σανωνιάδης και πολλά χρηστικά πράγματα τα οποία είναι πιθανό να τα βρουν όλοι μπροστά του την Κυριακή την ώρα του αγώνα ή από τη στιγμή που κάνουν ένα λογαριασμό τέλος πάντων και θα προσπαθούν από εκεί να βλέπουν τα παιχνίδια. Δηλαδή αυτό που εξήγησε στο τέλος με τον κάθε εγγραφή είναι ο αποκωδικοποιητής. Ναι. Είναι ένα θέμα γιατί μπορεί κάποιος την Κυριακή να είναι κάπου έξω για να το βλέπει στο κινητό του και το επόμενο παιχνίδι θέλει να το δει, ξέρω εγώ, στην τηλεόρασή του, τη Smart TV. Και να μην μπορεί να το κάνει αν δεν έχει κάνει την αποσύνδεση. Το λέω ναι, γιατί σωστό αυτό. Το έχω ζήσει με μια ανάλογη εφαρμογή συνδρομητικού καναλιού. Ναι. Και έπρεπε να μιλήσω για να μου εξηγήσω τι πρέπει να κάνω. Γιατί όντως δεν μπορούσες, ενώ το είχες στον υπολογιστή για παράδειγμα, μετά θα το δεις τηλεόραση και δεν μπορούσες. Ναι, σωστό. Αυτό τώρα γίνεται. Έτσι και αλλιώς γινόταν. Απλά είναι ένα ας πούμε, παράδειγμα για αυτό που λέμε ότι μπορεί να υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν θα βγάλει σήμερα, αλλά στην ουσία τέτοιες καταστάσεις υπάρχει και το. Εκείνη η επιλογή των πιο συχνών ερωτήσεων που γίνονται, που έχει και τις απαντήσεις από κάτω. Α, ναι. Το frequently asked questions. Κοίτα. Που από εκεί μέσα, ρε παιδί μου, έχεις ένα μπούσουλα, ναι, γιατί συνήθως οι ερωτήσεις πάνω κάτω είναι ίδιες, για να ξέρεις πάνω κάτω τι πρέπει να κάνεις. Αλλά υπάρχει και το τηλεφωνικό κέντρο, οπότε εντάξει. Κοίτα, είναι καλύτερο αυτό. Απλά στο κομμάτι πούμε, που λέγαμε πριν με τη χρεωστική, που είπε και ο Παναγιώτης ότι ισχύει κανονικά. Ήταν κάτι που νομίζω ότι ξεκίνησε σαν ότι εγώ δεν μπόρεσα να το κάνω, άρα δεν ισχύει. Το άκουσε κάποιος άλλος, είπε ότι μάλλον δεν ισχύει, ναι. Και συνεχίστηκε κάπως έτσι. Πρέπει να έχουμε λίγο στο νου μας ότι, okay, εντάξει, αρκετοί άνθρωποι είναι πολύ εξοικειωμένοι okay με την τεχνολογία, ναι, εξοικειωμένοι, αλλά υπάρχουν και αρκετοί λίγο μεγαλύτεροι που δεν είναι. Έτσι. Ναι. Θα μου πεις, θα υπάρχει κάποιος δίπλα του που θα ξέρει. Okay, αλλά είναι μια διαδικασία που είναι καινούρια και μέχρι να προσαρμοστούν όλοι, ξέρεις, είναι λίγο. Καλό να σου πω κάτι, είναι πολύ λογικό. Εδώ και εμείς να μπορούμε λέω να το κάνουμε τώρα. Ναι. Θα χρειαστούμε λίγα λεπτά να δούμε πώς λειτουργεί την Κυριακή, αν θα μπαίναμε να το δούμε έτσι. Οπότε σίγουρα θα έχεις κάποια ερωτήματα. Ναι. Από τη στιγμή που η ΠΑΕ, αυτή καθ' αυτή, είναι στη διάθεση του κόσμου μέχρι την Κυριακή, όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από τη στιγμή που είμαστε και όλοι εδώ για να λύνουμε διάφορες απορίες, νομίζω ότι εντάξει, θα είναι η αρχή κάπως περίεργη, αλλά θα το βρούμε. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Το θέμα είναι ότι και το πιο σημαντικό όλων από χθες που ανακοινώθηκε η όλη διαδικασία τέλος πάντων είναι ότι και η αρχική αντίδραση ήταν πολύ θετική και επί της ουσίας από σήμερα που άνοιξε η πλατφόρμα, να το πω έτσι, ναι, έχει πάρα πάρα πολλές εγγραφές και είμαστε ακόμα Τετάρτη. Ναι. Για παιχνίδι που έχει να γίνει την Κυριακή. Και άμα δεις λίγο στα social, είναι πολλοί αυτοί που θα πάνε στο γήπεδο και απλά το κάνουν γιατί θέλουν να το κάνουν. Γιατί θέλουν να είναι δίπλα σε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος που δεν τον ενδιαφέρει αν θα το δει. Σου λέω, εγώ προσπαθώ να δω λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα και το λέω και με αφορμή το άλλο, το χθεσινό που είναι πολύ μικρότερο, που έχει να κάνει με αυτό το food village της ΠΑΕ έξω από το γήπεδο. Είναι και αυτό, αρέσει. Που είναι πολύ μικρότερη. Ναι, αλλά και αυτό έχει τη σημασία. Η διαδικασία και η λογική, αλλά σε κάθε περίπτωση προσπαθώ να δω λίγο τη μεγάλη εικόνα. Μακάρι να ξεκινήσει το ποδόσφαιρο και να πάρει όλο
το σύλλογο, το να γίνει, επειδή πραγματικά ο ΠΑΟΚ έχει μια πολύ μεγάλη βάση ανθρώπων από δίπλα του, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν τη δυνατότητα σιγά σιγά με τέτοιες κινήσεις να είναι πολύ σημαντικοί υποστηρικτές. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι αν αυτό το πράγμα με το ΠΑΟΚ TV δουλέψει, ναι, και δουλέψει όλη τη χρονιά, μιλάμε για έσοδα πολλαπλάσια από το συμβόλαιο που μπορούσε να πάρει από την ΕΡΤ. Ναι, το οποίο ήταν μεγάλο. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο ΠΑΟΚτσίδες, αν συνεχιστεί αυτό. Θα αυτό είναι και οπαδοί άλλων ομάδων. Αυτό λέω, ότι είναι μια τέτοια διαδικασία. Θα πρέπει να το κάνουν. Η οποία, αν λειτουργήσει και δουλέψει σωστά, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό εσόδων. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι κοστίζει μια παραγωγή καλή σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Έτσι, αλλά αν η παραγωγή κοστίζει, ξέρω εγώ, ένα ευρώ, λέω για παράδειγμα, έτσι, και εσύ από το pay per view παίρνει 4, αντιλαμβάνεσαι ότι. Μόνο κερδισμένος είσαι βασικά. Ακριβώς. Έχεις ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κέρδους. Και κυρίως η βάση είναι ΠΑΟΚτσίδες. Έτσι, okay, μπορεί να υπάρχουν και παιχνίδια εντός έδρας που να είναι και φίλοι άλλων ομάδων που θέλουν να δουν το μάτι τους. Okay. Αλλά η βάση είναι εκεί. Και είναι πολύ σημαντικό να υποστηριχτεί και ο κόσμος πλέον να είναι σαν χρηματοδότης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε όλες τις ομάδες η μεγάλη πηγή εσόδων τους είναι το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Έτσι, εκεί ποντάρουν οι περισσότερες. Σχεδόν όλες. Μα γι' αυτό λέμε και ξαναλέμε ότι πήγε μάλλον να δημιουργηθεί θέμα στον ΠΑΟΚ. Φυσικά. Δεν δημιουργήθηκε. Φυσικά. Γιατί ο ΠΑΟΚ μπόρεσε να κάνει αυτό. Ναι. Αλλά πήγε να δημιουργήσει θέμα και να σε οδηγήσουν σε μία λύση που για σένα δεν είναι. Όχι σωστή. Δεν σε συμφέρει. Mm-hmm. Σε ρίχνει κιόλας βασικά. Αυτό είναι. Ξεκάθαρα. Αν λοιπόν έχει τη στήριξη που πρέπει, που μπορεί να έχει μάλλον, όχι που πρέπει. Μπορεί να βγει ακόμη περισσότερο κερδισμένος ο ΠΑΟΚ και όλοι από αυτή τη διαδικασία με τη στήριξη των δικών του ανθρώπων. Ναι. Του κόσμου. Ναι. Μακάρι να πάει καλά. Πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα δώσουμε άλλα 2 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό. Καλείτε στο 287 και 3 οχτάρια. Οι 2 πρώτοι κερδίζετε από ένα εισιτήριο για τον αγώνα της Κυριακής. Θυμίζω στις 7. Και μηνυματικά τρέχει ακόμη. Ο διαγωνισμός για τα εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Σλόβαν Μπρατισλάβας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε ονοματεπώνυμο και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54526. Στις 2 θα κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά ξανά στο παιχνίδι. Νομίζω ότι στο κομμάτι της μετάδοσης του ΠΑΟΚ Μετολικός και το ΠΑΟΚ TV και όλο το κομμάτι τηλεοπτικών τα αναλύσαμε όλα. Αλλά υπάρχει και το παιχνίδι το αυριανό. Αυτό μπαίνει σε πρώτο πλάνο. Η ομάδα είναι πλέον στην Μπρατισλάβα. Έφτασε χωρίς κανένα πρόβλημα λίγο μετά τις 11. Το απόγευμα αργά στις 8 η συνέντευξη τύπου, στις 9 η προπόνηση. Ουσιαστικά εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον. Να μην καλείτε άλλο, γιατί έφυγαν και τα άλλα 2 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό. Μετά τη 1.30 νομίζω ότι θα ξαναδώσουμε. Οπότε θα έχετε ξανά την ευκαιρία να διεκδικήσετε κι άλλα, γιατί βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κίνηση για τον αγώνα της Κυριακής. Επιστρέφοντας στο παιχνίδι, το αυριανό, η ομάδα ταξίδεψε χωρίς κανένα πρόβλημα στην Μπρατισλάβα. Δεν υπάρχει κάποια έκπληξη, μπορούμε να πούμε, για την αποστολή. Δηλαδή, πολλοί ίσως περίμεναν το Βέρμπουμ να είναι μέσα, αλλά δεν υπήρχε λογική, γιατί okay, έχει δηλωθεί στη λίστα για να είναι γενικότερα με την ομάδα. Αλλά δεν υπάρχει λόγος ο ΠΑΟΚ να έχει στον πάγκο έναν παίκτη που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να παίξει. Οπότε έμεινε εκτός. Από εκεί και πέρα όλοι οι διαθέσιμοι είναι μέσα. Έχει μείνει Θεσσαλονίκη και ο Μελίσσας. Δεν ταξίδεψε σαν τρίτος. Έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον, γιατί για το Μελίσσα υπάρχει μια κουβέντα για να βρεθεί μια ομάδα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο Μελίσσας έκανε και πολύ καλή προετοιμασία. Έχει δείξει καλά στοιχεία. Ο ΠΑΟΚ όμως αυτή τη στιγμή έχει Πασχαλάκη και Ζίφκοβιτς. Είναι λογικό ότι και ο Μελίσσας θέλει χρόνο, θέλει να παίξει φέτος, θέλει να δείξει πράγματα. Οπότε είναι ένας από τους παίκτες για τους οποίους γίνεται μια κουβέντα αυτές τις ημέρες και θα δούμε αν θα αποχωρήσει από την Τούμπα με κάποιο δανεισμό. Υπάρχει μια κουβέντα με το Βόλο, είναι ανοιχτή αυτό το διάστημα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κλείσει. Πάντως, ίσως έχει τη σημασία το γεγονός ότι δεν ταξίδεψε στην Μπρατισλάβα. Από την άλλη, όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά παρόντες. Δεν νομίζω ότι περιμένουμε εκπλήξεις στο κομμάτι της ενδεκάδας. Το λέγαμε και χθες και με τον Σταύρο και με τον Στέργιο. Δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή σε επίπεδο προσώπων. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ θα πάει πάλι με Πασχαλάκη, με Μάτος, Γιαννούλη,
Βαρέλα Κρέσπο στην άμυνα, Εσίτη Καντουρί που είναι καλά πλέον μεσαία γραμμή και επίθεση Ζαμπά, Μπίσεσβαρ, Πέλκα και Ακπόμ. Πολύ δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Θα υπάρχουν στον πάγκο και ο Στόχ και ο Λιμιός και στη μεσαία γραμμή είτε ο Αγκούστο είτε ο Μίσιτς είτε και οι δύο, γιατί συνήθως εκεί παίζει λίγο ο Αμπέλ Φερέιρα. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να μπει στην ενδεκάδα, κυρίως μεσοεπιθετικά. Δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Προφανώς και θα υπάρξει αλλαγή στην τακτική προσέγγιση του αγώνα, γιατί αλλιώς είναι να παίζει κόντρα στον Άγιαξ, ο οποίος χθες έμεινε στο 0-0 με τον Αποέλ σε ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και αλλιώς είναι να παίζει κόντρα στην Σλόβαν, η οποία, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι μια ομάδα μικρότερης δυναμικότητας. Περιμένουν αρκετό κόσμο στο σωστό γήπεδο απόψε οι Σλοβάκοι. Είναι αρκετές ημέρες που έχει ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων. Είναι πολλοί και οι παίκτες και οι άνθρωποι της ομάδας που έχουν απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο. Θέλουν μια γεμάτη έδρα, γιατί εντάξει, πιστεύουν ότι αυτό θα είναι κάτι που θα τους βοηθήσει απόψε κόντρα στον ΠΑΟΚ. Είναι λογικό να περιμένουν και οι ίδιοι ένα δύσκολο παιχνίδι. Όταν ο Άγιαξ τις δύο προηγούμενες εβδομάδες μάλλον μιλούσε για έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο, νομίζω ότι τώρα για τη Σλόβαν είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Βλέπουν τον ΠΑΟΚ ως μια πολύ δυνατή ομάδα, ταμπλούχος Ελλάδας. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος αποκλείστηκε όπως αποκλείστηκε τον Άγιαξ, προφανώς το έχουν δει και οι Σλοβάκοι. Ο οποίος Άγιαξ, Νίκο, χθες έπαιξε με 10 παίκτες, είδα στην Κύπρο. Με κανονικό διαιτητή. Μασράουι. Μια δύσκολα. Τύχη μεγάλη. Ναι. Γιατί ο Αποέλ ήταν πολύ καλός. Ήταν εκεί μια φάση. Δεν μπορούσε όλος να πηδήξει, να κάνει καλά. Κάνε το βρε αγόρι μου. Και δοκάρι νομίζω είχε Αποέλ. Από ένα σημείο και μετά, κάπου από το 50 κάτι και μετά μέχρι το 70-80. Ναι. Ο Αποέλ τον είχε στα σκηνιά τον Άγιαξ και δεν νομίζω ότι ήταν για 0-0. Εντάξει, είχε μια δύο καλές ευκαιρίες, έτσι. Είχε νέα στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου με τον Φαντεμπέκ και όλα αυτά. Τέλος πάντων. Okay. Αλλά με κανονικό διαιτητή, Νίκο, παίζεις με 10 παίκτες, παίρνεις κάρτες. Νομίζω είχαν 6 κίτρινες και την αποβολή. Αυτό κρατούσε ένα βέρτα. Ναι, Μασράουι που έκανε. Ναι, Μασράουι ειδικά που έδινε μια χαρά ξύλο με το σαγόνι του τον Μπάουκ. Ναι, τέλος, ναι. Εκτός. Εκείνος ο Μαρτίνες που. Ναι, άλλος και ήταν στο ψαχνό, ειδικά στην Ολλανδία. Χθες ήταν πουλάκι. Ναι. Με κανονικό διαιτητή Ισπανό, ο οποίος λέει είναι αγαπημένος του Μουρίνιο. Ναι. Αυτός ο διαιτητής. Τον αδικεί τον Αποέλ το 0-0 χθες. Θα έπρεπε να έχει σκορ που να του δίνει ένα μικρό προβάδισμα. Ναι, και πάλι όλοι μένουν σε αυτό. Αλλά δεν ξέρω τι είναι για την Ελλάδα. Ναι, δεν ήταν καλό. Έτσι, για τους βαθμούς τώρα που μαζεύουμε εμείς. Γιατί με την Κύπρο παλεύουμε ουσιαστικά. Αλλά έτσι όπως γίνανε τα πράγματα, τον Άγιαξ δεν πειράζει. Περάσει από Αποέλ. Κάνουμε την καρδιά μας πέτρα. Από Αποέλ από μικρά παιδιά, Νίκο. Ναι, τώρα σε παρακαλώ, εντάξει. Ωραία. Να ξαναπάμε, λες, στην Σλοβακία σιγά-σιγά να πάμε στο Στέριο. Να ξαναπάμε. Γι' αυτό που έλεγε πριν και πριν πάμε και στο Στέριο. Νομίζω πάντως ότι η Σλόβαν σαν ομάδα το βλέπει εντελώς 50-50 το σκηνικό. Γιατί κοίταξε και η Σλόβαν πέρσι. Καλά, προφανώς και δεν είναι στο ίδιο επίπεδο δύο ομάδες. Δεν είναι το ίδιο η Σλοβακία με την Ελλάδα. Ναι. Αλλά και η Σλόβαν πέρσι έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα και είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή μετά από εκείνον τον αποκλεισμό του Champions League στο ξεκίνημα. Ναι. Με την Σουντιέσκα, πώς τη λέγανε. Ναι. Από εκεί μετά έχει μόνο νίκες και φαίνεται να έχει βρει ρυθμό. Και για το δικό της επίπεδο πρέπει να είναι καλή ομάδα. Κοίτα, δεν ξέρουμε και πάρα πολλά για αυτούς. Είναι. Καταρχάς έχει πολλούς ξένους. Ναι. Από ό,τι έβλεπα λίγο χθες στο ρόστερ, Σλοβάκο βλέπεις πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Έχει και Ισπανούς, έχει διάφορες εθνικότητες, έχει καλούς παίκτες. Okay, σαν ρόστερ είναι καλή. Αλλά νομίζω ότι ένας ΠΑΟΚ σοβαρός, που ο ΠΑΟΚ έτσι είναι πλέον. Mm-hmm. Δύσκολα θα δεις έναν ΠΑΟΚ ψηλωμένο, δύσκολα θα δεις έναν ΠΑΟΚ αποσυντονισμένο. Mm-hmm. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο πρόβλημα μπορεί να έχει κοντά στη Σλόβαν με βάση αυτά που είδαμε κοντά στον Άγιαξ. Ναι. Έναν ΠΑΟΚ ο οποίος στα ίσα τον Άγιαξ τον περνούσε. Μπορούσε, τέλος πάντων. Εντάξει, άλλη κατάσταση εκείνη, άλλη η προετοιμασία όλου του οργανισμού για, για εκείνα τα παιχνίδια. Τώρα διαφορετική αυτή θα πρέπει να είναι η ίδια. Ξέρεις ποιο είναι το στοίχημα. Αυτό που έλεγε χθες ο Σταύρος και πραγματικά συμφωνώ 100% ότι θα φανεί αν υπάρχει. Μάλλον, το στοίχημα είναι να μην υπάρξει άδειασμα όπως πέρσι. Δηλαδή μετά mm-hmm. την Μπενφίκα που υπήρχε αυτό το πράγμα το. Σαν να μην είχαν κάτι να δώσουν. Mm-hmm. Σαν να μην μπορούσαν οι ίδιοι να δώσουν πράγματα. Mm-hmm. Αυτό. Το ναι. οποίο θα φανεί αύριο. Okay. Θα είναι μια πρώτη εικόνα, όντως. Ναι. Τον έχουμε το φίλο και συνάδελφο. Γεια σου, Στέργιο. Γεια σου, ρε Στέργιο. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Τι γίνεται, ρε Στέργιο. Καλά, περιμένουμε να μπούμε στα δωμάτια. Έχετε ώρα ακόμα. Έχουμε ώρα ακόμα, ναι. Ελπίζουμε λίγο να γίνει πιο νωρίς. Τριγυρνάτε. Και όχι. Όχι, καθίσαμε, δεν είμαστε πολύ του. Δεν είναι και αυτό. Ναι.
Ναι, ήθελε συνάδελφος να πάμε στην Άνω Πόλη, η οποία είναι μια απόσταση με το μάτι που την έκοψε από Λευκό Πύργο μέχρι τη δική μας Άνω Πόλη, σε ανηφόρα, οπότε δεν. Καλά, ναι. Απορρίφθηκε το πλάνο. Ναι. Και καθίσαμε λίγο να ξεποστάσουμε. Να περιμένουμε να διάσει το ξενοδοχείο. Είπε να ξεποστάσουμε. Ναι, να μια ταλαιπωρία από μόνο σου είσαι, ρε φίλε. Δηλαδή, γημαρτών. Ρωτήστε μου ό,τι θέλετε. Στέργιο, εσύ θα μας πεις ό,τι θέλεις. Πού θες να πάμε, Έχεις ξαναβρεθεί στη Σλοβακία. Ναι. Δεν ήσουν στο άλλο. Σλοβακία με στο μάτς, ναι, με στην Ήτρα. Με την Σπαρτάκ Τρνάβα. Εντάξει, τώρα, εκεί ήταν χωριόρεση τώρα. Εδώ μιλάμε για κανονική πόλη, οκ. Okay. Όχι, στην Πρατισλάβα δεν έχω βρεθεί ξανά. Αλλά λένε λένε πολλοί ότι μοιάζει με τη Βιέννη. Δεν μοιάζει με τη Βιέννη, όχι. Δεν μοιάζει. Είναι πολύ, πέρα ότι είναι πολύ πιο μικρή, δεν έχει αυτά τα εντυπωσιακά κτίρια και τις πλατείες της Βιέννης. Η Βιέννη είναι μια κατηγορία μόνη της. Δεν μου λες στο... Ναι. Πες. Η Πρατισλάβα είναι μια πόλη όπως είναι όλες σχεδόν της Ανατολικής Ευρώπης. Με τα ίδια κτίρια, τους ίδιους δρόμους και μία πλατεία. Όχι πολύ μεγάλη σε μέγεθος, γιατί είναι μια πόλη 400.000 κατοίκων. Ωραία πόλη, αλλά δεν έχει κάτι εντυπωσιακό να έρθει δηλαδή για τουρισμό. Αν και έχουμε δει κάτι Κινέζους, κάτι Ινδούς κτλ. Αλλά παντού υπάρχουν Ιάπωνες, Κινέζοι κτλ. Εντάξει, γυρνάνε όλο τον κόσμο, αλλά για εμάς δεν νομίζω να είναι κάτι εντυπωσιακό. Στο οικονομικό πόλη. Κομμάτι πώς είστε, Στέργιο, στο φάι ή στον καφέ? Δεν το έχουμε εξερευνήσει ακόμα. Αλλά φαντάζομαι, εντάξει, νορμάλ πράγματα. Ευρώ έχουν και αυτοί, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι. Δεν νομίζω να έχουμε μεγάλες διαφορές. Μάλιστα. Το κλασικό πρόβλημα ότι δεν υπάρχει σε φρέντο τίποτα. Καλά, το ξεπερνάμε και αυτό. Είναι, ναι. Είναι πάντα θέμα κουβέντας, ναι. Ο Σταύρος ειδικά έχει κάνει και μαθήματα σε Πορτογάλους, σε Ελβετούς, σε Ουκρανούς, πώς να φτιάχνουν καφέ. Δεν νομίζω να τον έδωσε κανείς σημασία. Δύσκολο, ναι. Απλώς τον ακούν από ευγένεια, αυτό το λέω πάντα. Και καταλήγουμε στο καπουτσίνο, εντάξει. Είπαμε, αν εξαιρέσουμε την Ουκρανία που έχει φραπέ, όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ο κρύος καφές είναι κάτι άγνωστο. Υπάρχει μόνο κάτι που ουσιαστικά δεν είναι καφές, είναι κάτι σαν παγωμένο, υποτίθεται, πράγμα με σαντιγιές κτλ. Καφές δεν είναι. Στέργιο, εδώ η Αναστασία λέει ότι σου λείπει το φραπουτσίνο. Όχι. Πού είμαστε και Αναστασία, τι μου λείπει. Τα ακούσαν και αυτά. Λοιπόν... Εντάξει, θα σου πω κάτι. 15 βαθμούς έχετε εκεί. Τι θες, κρύο καφέ. Μια χαρά είστε. Ούτε ζεστέρωση, ούτε τίποτα. Μια χαρά είναι. Πάμε λίγο στα του αγώνα περισσότερο, γιατί εντάξει, το κομμάτι του λέγαμε και πριν με τον Νίκο και με τον Σταύρο ότι συζητάμε από χθες για το τηλεοπτικό, για το PAOK TV, για τον αγώνα τον Πανετολικό, αλλά έχουμε και ένα παιχνίδι αύριο. Ναι, αυτό που έχω να πω για το τηλεοπτικό, γιατί άκουσα τον Σταύρο το ανέλησε, είναι ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Δεν είναι απλό και δεν ξέρω μέσα σε 4 μέρες, 5 πώς θα καταφέρει ο PAOK, αν και έχει επενδύσει σε μεγάλες εταιρείες. Αλλά εντάξει, επειδή ξαναλέω και το ξέρετε και οι δύο και το καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ. Αν τυχόν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, δεν χρειάζεται να είμαστε και τόσο αυστηροί. Εντάξει, είναι το ξεκίνημα ενός δρόμου που αν τον ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ θα έχει μακροπρόθεσμα πάρα πολλά κέρδη. Ναι. Αλλά εντάξει, κάθε αρχή και δύσκολη, πόσο μάλλον να μπλέκεις με τέτοια γεγονότα που δεν θα καθίσουν να το δουν 5.000 άτομα και 10. Μπορεί ο αριθμός να είναι διπλάσιος, τριπλάσιος, δεν ξέρω πού θα φτάσει. Γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι τελευταία στιγμή, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή, θα μπουν στη διαδικασία για να εξασφαλίσουν εικόνα από την Τούμπα. Και νομίζω πολλοί από αυτούς θα το κάνουν και τελευταία στιγμή, την Κυριακή, λίγο πριν το παιχνίδι. Ναι, ναι. Καλό θα είναι όσο μπορεί ο καθένας νωρίτερα. Εντάξει, δηλαδή αν αποκτήσεις πρόσβαση Σάββατο πρωί, θα έχεις την πρόσβαση και Κυριακή βράδυ, στις 8. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται δηλαδή να γίνει στο παρά ένα. Κάνεις τη διαδικασία όσο γίνεται νωρίτερα για να προβλέψεις και τυχόν προβλήματα που θα συναντήσεις, είτε
επειδή δεν καταλαβαίνεις κάτι ήδη γιατί το σύστημα θα έχει κάποιο πρόβλημα. Οπότε καλό θα είναι όσοι μας ακούνε να το κάνουν όσο γίνεται νωρίτερα, να έχουν και το χρόνο να μιλήσουν τηλεφωνικά με την ΠΑΕ, να τους εξηγήσει αν υπάρχει κάποια πορεία. Οπότε να μην χρειάζεται να έχουν άγχος 7.30 ώρα και 8 η ώρα την Κυριακή το βράδυ. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Θα αναλύουν πολύ μεγάλο εγχείρημα. Θα το παρακολουθήσουμε, μακάρι να πάει καλά και οι δυνατότητες είναι πραγματικά, παιδιά, πολύ μεγάλες. Δηλαδή, εγώ σκεφτόμουν ίσως και στα κοντά ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να κάνει και ένα δικό του ψηφιακό κανάλι, να μπει σε κάποιο πακέτο δορυφορικό για να γίνει και η ζωή των φίλων του ΠΑΟΚ πιο εύκολη. Δηλαδή, να το έχεις σε ένα πουκέτο καναλιών, ας πούμε, το ΠΑΟΚ TV. Ναι. Θα δούμε, θα το παρακολουθούμε. Τώρα, στα αγωνιστικά, βλέποντας τη Σλόβαν και διαβάζοντας αρκετά, θα έλεγα, προκύπτει αυτό το πράγμα ότι μεσοπαιδικά είναι πολύ καλή ομάδα και ο ΠΑΟΚ που δεν είναι πρέπει να υποτιμήσει τους Σλοβάκους, δεν νομίζω να το κάνει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ των τελευταίων δύο ετών, παρότι έχει υπάρξει αλλαγή προπονητή, είναι τέτοια η βάση της ομάδας και τέτοια η προσωπικότητα των ποδοσφαιριστών που δεν νομίζω κανένας να υποτιμήσει την Σλόβαν ή να αντιμετωπίσει το μάτς με μπλαζέ ύφωση, αλαζονία ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Είναι πολύ καλή ομάδα η Σλόβαν, κυπελούχος Ευρώπης το 1968 και δίνουν στην Μπαρτσελώνα με 3-2. Έχει δηλαδή και ευρωπαϊκό τρόπαιο στην συλλογή της. Εντάξει, πριν από μισό αιώνα, δεν έχει σημασία. Ελληνική ομάδα δεν έχει ευρωπαϊκό τίτλο. Και είναι μια ομάδα που παλεύει να μπει στους ομίλους του Europa League μετά από 5 ακριβώς χρόνια. Όπου είχε αποκλείσει τη Ρώμα στα play-off τη σεζόν 14-15, μπήκε στους ομίλους, βέβαια γνώρισε 6 ή 4-6 παιχνίδια. Αλλά σίγουρα, εντάξει, είναι μια ομάδα που το παλεύει. Ο ΠΑΟΚ είναι η πιο δυνατή ομάδα που αντιμετωπίζει την τελευταία πενταετία. Δηλαδή, αν δείτε, υπάρχει και θέμα στο ΠΑΟΚ 24, οι ομάδες που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία 5 χρόνια η Σλόβαν είναι πραγματικά οι μισές άγνωστες. Οπότε και το βλέπουν και οι Σλοβάκοι ως μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Θα είναι το μάτς για αυτούς μια γιορτή στο καινούργιο τους γήπεδο. Λίγοι αγώνες έχουν γίνει σε αυτό. 22.000 κόσμο περιμένουν οι Σλοβάκοι, άρα θα είναι κανονική έδρα. Δεν θα είναι όπως το παιχνίδι με τη Σπαρτάκ στη Νίτρα σε ένα γήπεδο, ναι. Κοντέτσι πραγματικά το μισό γήπεδο άδειο. Είναι ένα κανονικό γήπεδο, εντυπωσιακό από ό,τι είδαμε στις φωτογραφίες. Θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερα και το απόγευμα από τις 7.30 ώρα Ελλάδος θα είμαστε στο γήπεδο. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Κανονικό γήπεδο λοιπόν, κανονικός κόσμος, κανονική ομάδα η Σλόβαν, με αδυναμή στην άμυνα όπως προκύπτει και από τα παιχνίδια της, αλλά και αν διαβάσει κανείς έτσι και δει λίγο παραπάνω το παιχνίδι της Σλόβαν. Το ότι έχει παθητικό ένα μόνο γκολ σε 5 μάτς του προηγούμενου της Σλοβακίας είναι περισσότερο αποτέλεσμα της αδυναμίας των αντιπάλων της. Είναι, κοιτάξτε, και η Σλοβακία κιόλας νομίζω, Στέργιο, είναι και η πιο δυνατή ομάδα, έτσι κι αλλιώς, οπότε... Είναι. Δηλαδή στη Σλοβακία δέχεται μία-δύο φάσεις σε ένα παιχνίδι, συνήθως. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ περιμένω να πάω, παιδιά, που θα δημιουργήσει τουλάχιστον 7-8 καθαρές ευκαιρίες για γκολ. Mm-hmm. Έτσι τουλάχιστον το έχω στο μυαλό μου, δηλαδή είναι τέτοια ποιότητα της μισοπαιδικής γραμμής, με Άκπο, με Πέλκα, Μπίσεσβαρ, Ζαμπά, ακόμα και τον Ελ Καντουρί, αν κάνει καλό παιχνίδι ο Μαροκινός, που νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει 7-8 καθαρές ευκαιρίες. Ναι. Οπότε 2-3 να εκμεταλλευτεί, είναι στο χέρι του δικεφάλου νομίζω να πάρει το διπλό. Εντάξει, να μην το ξαναλύσουμε, είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται και βαθμούς πέρα την πρόκριση. Θα μου πείτε, αν δεν έρθει η πρόκριση, τι να τους κάνουν βαθμούς. Εννοείται, η πρόκριση είναι το α και το ω. Αλλά αν μπορεί να συνδυαστεί και με δύο νίκες, θα είναι ό,τι καλύτερο έτσι στον απόϊχο του αγώνα με τον Άγιαξ, που ακόμα και τώρα αποτελεί θέμα κουβέντας. Με τις προσφερειές του ανθρώπου του ΠΑΟΚ, φαντάζομαι και του κόσμου. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι που δεν μπορεί να σβηστεί μόνο κονδυλιά και να πούμε εντάξει, το αφήνουμε, προχωράμε. Έχει αφήσει το στίγμα του. Και αυτό, είναι, του, και αυτό νομίζω ότι είναι και το στίγμα για την ομάδα, Στέργιο, το να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη σήμερα και πιο συγκεντρωμένη για να κάνει δουλειά της τα δύο παιχνίδια με τη Σλόβαν. Αυτό είναι το ζήτημα για την ομάδα, νομίζω. Ναι, αυτό είναι ουσιαστικά. Αλλά ξαναλέω, εγώ νομίζω ότι η ομάδα θα είναι όπως πρέπει να είναι. Αυτή την αίσθηση έχω και βλέποντας και την ομάδα το πώς λειτουργεί τα τελευταία δύο χρόνια. Εντάξει, δεν νομίζω το περσινό να ήταν
αποτέλεσμα του αδειάσματος της ομάδας μετά το μάτς με την Μπενφίκα. Περισσότερο ήταν αυτή η τρέλα για το πρωτάθλημα και έχω πει πολλές φορές ότι καλώς για μένα ο ΠΑΟΚ έριξε σε δεύτερη μοίρα τους ομίλους του Europa League. Γιατί αυτό που διακυβευόταν ήταν κάτι πολύ μεγαλύτερο από το να περνούσε ο ΠΑΟΚ στους 32 του Europa League ενδεχομένως, σαν να βλέπετε πιο σοβαρά τα μάτς με τη Βίντι και την Μπάντε Μπόρισοφ. Το θέμα τώρα είναι διαφορετικό. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πει στους ομίλους και με δύο νίκες καναλέω, αν είναι δυνατόν, ναι, χωρίς να υποτιμώ την Σλόβαν, και να κοιτάξει πώς θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός και στους ομίλους και στο πρωτάθλημα, να μην στραβοπατήσει, γιατί παιδιά νομίζω να συμφωνείτε και οι δύο και όσοι μας ακούνε ότι όπως δείχνουν τα πράγματα θα έχουμε δύο ομάδες που μπορεί να κάνουν ρεκόρ βαθμών, με δεδομένο ότι είναι και 36 αγωνιστικές. Οπότε κάθε απώλεια στο πρωτάθλημα νομίζω θα κοστίζει διπλά φέτος. Δηλαδή πέρα από τα ντέρμπι, όπου εκεί θα μετράνε διπλά οι βαθμοί για την ομάδα που τους παίρνει, ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να χάνει βαθμούς στην Ελλάδα. Άρα πρέπει να είναι δυνατός σε δύο διοργανώσεις, γιατί το κύπελλο θα αρχίσει να μπει στη ζωή μας, από τη στιγμή που οι ομάδες της Super League θα μπουν στους 16 και μετά. Δεν θα έχει ο ΠΑΟΚ δηλαδή τρία μάτς στους ομίλους που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Θα πρέπει η ομάδα να ενισχυθεί, γιατί με την εικόνα του ρόστερ τώρα, εγώ δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να τέξει δύο διοργανώσεις. Ναι. Δηλαδή αν μπει ο ΠΑΟΚ με το καλό στους ομίλους, έχει την πέμπτη αγώνα Europa League και οι ομάδες είναι πολύ καλές. Δηλαδή αν δει κανείς ποιες ομάδες έχουν περάσει, βλέπει ομάδες όπως η Σεβίλη, όπως η Manchester United, Arsenal, η Arsenal, έχει, η Gladbach. Ναι. Έχει ομάδες, η Ρώμα, η Λάτσιο. Η Πόρτο, okay, έχει τέσσερις στην Πορτογαλία. Η Πόρτο, ναι, είναι πολλές. Οπότε σε ένα σενάριο που ο ΠΑΟΚ έχει περάσει και παίζει την Πέμπτη με την Πόρτο και την Κυριακή στο Καραϊσκάκι, πες μου τι κάνεις. Εντάξει, δεν είναι καλό αυτό το σενάριο, Στέργιο. Δεν είναι καλό. Ναι, δεν πειράζει. Τότε. Ας παίξει πριν το Καραϊσκάκι γίνει την Πέμπτη, ας παίξει με την, ξέρω εγώ, Μόλτα. Με την αδύναμη ομαδούρα που το μίλουν, ναι. Μπορεί να υπάρχει άλλο τέρμπι, δηλαδή να υπάρχει μάτς με την Gladbach και να υπάρχει μάτς με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Ναι, βέβαια τότε θα έχουν πάρει ρυθμό όλοι. Δηλαδή ο Στόχ, για παράδειγμα, που συζητιέται πάρα πολύ και αυτόν τις τελευταίες ημέρες και όλο αυτό το διάστημα, δεν θα είναι ο Στόχ που βλέπουμε τώρα. Θα είναι ένα Στόχ με ρυθμό, με παιχνίδια, θα έχει μπει, θα έχει περάσει λίγο το πρώτο διάστημα και όλοι. Το λέγαμε, αγάπη, αν θυμάσαι, από το ξεκίνημα κιόλας, το λέγαμε και με τον Σταύρο, ότι περιμέναμε έναν Αμπέλ Φερέρα να βασιστεί στην περσινή ομάδα. Ναι. Και όχι να απειχθήσει από την αρχή και να ξανακτήσει κορμό. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι θα ανοίξει το ρόστερ ο Πορτογάλος. Δεν ξέρω αν θα το κάνει αρχής γινωμένης από αύριο. Εγώ μία αλλαγή βλέπω, δεν ξέρω τι σας είπε ο Σταύρος. Αν δούμε μία αλλαγή, μπορεί να μην δούμε καμία. Εγώ νομίζω καμία αλλαγή. Αλλά εγώ νομίζω, ναι, εγώ στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, θα δούμε να προκύψει κάτι για τη σημερινή προπόνηση στο γήπεδο της Σλόβαν. Ίσως μία αλλαγή εκεί στις μια από τις δύο πτέρυγες. Εντάξει, ο Μπίζεσβαρ δεν βγαίνει, αλλά ίσως αφήσει τον πάγκο τον Ζαμπά να βάλει το Λιμνιό ή κάποια έκπληξη με τον Στόχ, που θα έχει το κίνητρο, όπως και να το κάνουμε, να παίζεις μπροστά στους συμπατριώτες σου. Ο κάθε αθλητής θέλει να έχει καλό πρόσωπο. Ίσως αυτό. Κάτι άλλο δεν βλέπω, αλλά είναι δεδομένο ότι πρέπει να ανοίξει το ρόστερ και πρέπει ο ΠΑΟΚ, εφόσον περάσει με το καλό το εμπόδιο της Σλόβαν, θα πρέπει να έρθει και ο Χαφ. Ενδεχομένως θα πρέπει σίγουρα να έρθει ο αριστερός μπακ, θα πρέπει να δει και ένας επιθετικός, για να μπορεί ο ΠΑΟΚ, εάν θέλει να πάει με φουλ τον γκάζι και στο Europa League και στο πρωτάθλημα, θα πρέπει να μεγαλώσει το ρόστερ του, να πάρει και άλλες λύσεις και να περιμένει φυσικά το Βέρμπλουμ, το Μαωρίζιο και το Βιερίνια. Ναι. Εντάξει, καλό είναι να το βλέπουμε βήμα-βήμα. Ο ΠΑΟΚ αυτό που πρέπει να κάνει σήμερα είναι να είναι σοβαρός στην άμυνα. Η Σλόβαν έχει πολύ καλούς μεσοπαιδευτικούς, δεν είναι μόνο Σποράρ που έχει απασχολήσει και τον ΠΑΟΚ, είναι και άλλοι 2-3 που μπορούν να προξενήσουν ζημιά και σε σετ παιχνίδι αλλά και σε στημένη μπάλα, και θα πρέπει να είναι απλά σοβαρός, αποτελεσματικός στην επίθεση. Αν γίνει αυτό το σενάριο, νομίζω δεν αποκλείεται να δούμε και μια εύκολη νίκη του δικεφάλου. Νομίζω επαφίεται περισσότερο στους παίκτες του ΠΑΟΚ και λιγότερο στους παίκτες του Γιάν Κόζακ. Να γίνει αυτό, να κάνει ο ΠΑΟΚ το πρώτο βήμα. Αν μπορέσει να κλειδώσει και την πρόκριση, θα είναι ό,τι καλύτερο, να μην έχει ιδιαίτερο άγχος και να μπει από αύριο, από την Παρασκευή, στο μάτς με τον Πανετολικό. Ξεκινάνε τα παιχνίδια μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος το Σεπτέμβριο. Θα έχει ο ΠΑΟΚ παιχνίδια αρκετά, αφού ξεκινάει και η Super League. Ναι, είναι τώρα, μια σειρά τώρα τεσσάρων αγώνων, είναι το ένα μετά το άλλο. Ναι. Εντάξει, πάντα υπάρχει και ο παράγοντας αντίπαλος, εντάξει, καλά τα λέμε στη θεωρία.
Αλλά ξαναλέω, η Σλόβαν είναι μια κανονική ομάδα. Δεν είναι ούτε μια ομάδα από τα νησιά Φερόε, ούτε μια ομάδα από την Γεωργία, ούτε μια ομάδα από το Μαυροβούνιο. Είναι μια ομάδα του Σλοβακία, με μια εθνική Σλοβακία στα τελευταία χρόνια κάτι προσπαθεί να κάνει, άρα αυτό έχει αντίκτυπο στο πρωτάθλημα. Θα μου πείτε, δεν έχει πολλούς Σλοβάκους, έχει μόνο τρεις που έχουν ουσιαστικό ρόλο, οι υπόλοιποι είναι ξένοι, αλλά δεν πάβει να είναι πρωταθλήτρια Σλοβακίας. Ναι. Εντάξει, αν πιάσουν τώρα την καλύτερη απόδοση που μπορούν να πιάσουν οι Σλοβάκοι, μπορεί και να δημιουργήσουν προβλήματα στον ΠΑΟΚ. Δεδομένου, ξαναλέω, ότι το γήπεδο θα είναι κατάμεστο και θα είναι κανονικό γήπεδο. Και αυτό πάντα παίζει το ρόλο, αν και δεν νομίζω ο ΠΑΟΚ στο επίπεδο που είναι τα τελευταία δύο χρόνια και η συνοχή που έχει και η προσωπικότητα των παιχτών να επηρεαστούν τόσο πολύ από ένα γεμάτο γήπεδο. Εντάξει, δεν είναι ούτε το Σουκρού Σαράτσογλου, ούτε είναι το Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα. Αλλά δεν πάβει, η Σλόβα να αξίζει σεβασμό. Τώρα, να δούμε τι θα πει και ο Αμπέλ Φερέιρα. Δεν νομίζω να προκύψει κάποια είδηση. Παραδοσιακά οι συνεντεύξεις τύπου δεν βγάζουν κάποια είδηση που μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Να δούμε και την προπόνηση, να πάρουμε μια εικόνα από το γήπεδο της Σλόβαν, να μιλήσουμε και με τους Σλοβάκους συναδέρφους να μας πούν τι περιμένουν για την ενδεκάδα της Σλόβαν Μπρατισλάβας και να δούμε τι μας εξημερώνει η επόμενη μέρα. Θα έχει ο ΠΑΟΚ κόσμο στο γήπεδο. Έχουμε δει κάποιους Έλληνες μεμονωμένους, τουλάχιστον 3-4 είδα εγώ στο κέντρο της Μπρατισλάβας, που σας είπα δεν είναι και πολύ μεγάλο. Ψήλο είχε και στο αεροδρόμιο, νομίζω, από ό,τι έβλεπα κάτι φωτογραφίες. Ναι, είχε. Είχε κάτι πιτσιρικάδες. Γενικότερα, εντάξει, η Μπρατισλάβα είναι μια πόλη που έχει Έλληνες φοιτητές. Εμείς όταν καθόμαστε κάτω από την ελληνική πρεσβεία, είδαμε ελληνική σημαία και είπαμε λίγο να νιώθουμε πιο οικεία. Αλλά γενικότερα έχει αρκετούς φοιτητές Έλληνες η Μπρατισλάβα. Και θα έχει κόσμο πάω και από τη Γερμανία, θα έχει και από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα θα είναι 1000, θα είναι 1100, θα είναι 900. Πάντως θα έχει πυρήνα ο ΠΑΟΚ και νομίζω ότι θα δώσει και ο κόσμος την ενέργεια που θα χρειαστεί η ομάδα. Mm-hmm. Δεν είδαμε στην πόλη, να σας πω την αλήθεια, κάποια ιδιαίτερη διαφήμιση του αγώνα. Το έχουμε δει σε άλλες πόλεις να υπάρχουν μπάνερ, να υπάρχουν αφίσες. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον στην περιοχή που έχουμε κινηθεί δεν έχουμε δει κάποια αφίσα ή κάτι άλλο που να διαφημίζει τον αγώνα. Αλλά η κίνηση των εισιτηρίων πάει εξαιρετικά καλά για την Σλόβαν. Θα δούμε λοιπόν τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ σε μια εβδομάδα που ξαναλέω είναι ακόμα νοπός ο αποκλεισμός από τον Άγιαξ και θα πρέπει η ομάδα να δείξει ότι όχι ότι δεν έχει επηρεαστεί καθόλου, νομίζω αυτό είναι ανέφικτο, αλλά έχει τις βάσεις και την προσωπικότητα και την εμπειρία και την αποτελεσματικότητα που χρειάζεται για να πάρει μια νίκη με τη Σλόβαν και ουσιαστικά να καθαρίσει την πρόκληση. Γιατί η Σλόβαν που έχουμε δει δεν είναι ομάδα που μπορεί στην Τούμπα που θα είναι κατάμεση να δημιουργήσει τον ΠΑΟΚ προβλήματα. Ναι. Αν ο ΠΑΟΚ έχει ένα σκορ που θα του δίνει προβάδισμα. Αν το σκορ δεν δίνει προβάδισμα, θα χρειαστεί προσοχή και το μάτι της Τούμπας. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και πάρει ένα διπλό για παράδειγμα, είτε δεχτεί γκολ είτε όχι, νομίζω ότι θα έχει σφραγίσει κατά 95% την πρόκληση. Mm-hmm. Όλα αυτά στη θεωρία, το λέω πάντα, αλλιώς προσεγγίζουμε έναν αγώνα. Πολλές φορές έρχεται Τούμπα και δεν επιβιώνεται τίποτα, αλλά θεωρητικά από όπου και να το πιάσουμε και με το ρόστερ των δύο ομάδων, την εμπειρία, την πορεία των δύο ομάδων, ο ΠΑΟΚ είναι τουλάχιστον δύο επίπεδα πάνω από την Σλόβαν. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση, τώρα δεν ξέρω αν κάνω λάθος ή όχι. Ξαναλέω από αυτά που έχω διαβάσει και από αυτά που έχω δει και από τα ευρωπαϊκά μάτς της Σλόβαν και εκτεταμένα στιγμιότυπα από τους τρεις τελευταίους αγώνες της στο πρωτάθλημα της Σλοβακίας. Ότι έχει Σλόβαν 12 μάτς επίσημα στα πόδια της, εντάξει, λέει κάτι, σαφώς και είναι ένα... Έλα, ξεχάσαμε λίγο. Τον χάσαμε. Θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λέγαμε χθες για αυτή την συνέντευξη που έδωσε ο Σαλάχ και μίλησε για τον Ουάρντα και γενικότερα για την υπόθεση του Αιγύπτιου και το γεγονός ότι παραμένει στη Θεσσαλονίκη, προπονείται μόνος του, κυκλοφορεί στην πόλη, νιχομοσχοβείται, γιατί βλέπω συνεχώς σε γνωστά μαγαζιά φωτογραφίες του και να υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα πάλι. Να ανισχύσουμε. Το θέμα δεν είναι το κυκλοφορεί, το θέμα είναι ότι κυκλοφορεί με τη φανέλα του, την οποία πραγματικά πιστεύω ότι την έχει. Δεν θέλει ρε παιδί μου να φοράει κάτι διαφορετικό. Θέλει να φοράει τη δική του τη φανέλα. Δεν το έχει δει αυτό? Όχι, ποια φανέλα του, τι εννοεί? Δεν έχει δει τον Ουάρντα να κυκλοφορεί στην Μητροπόλεως
με δική του φανέλα, ουάρντα από πίσω. Έτσι, όλη μέρα. Και από μέσα συνήθως φοράει κάτι πιο μακρύ, κάτι διαφορετικό. Νίκο, το πόδι όλο καλά, εντάξει. Και χθες τον είδες μια φωτογραφία που φορούσε φανέλα, νομίζω, τον Lakers. Και από μέσα τη κοντομάνικο άσπρο. Μάλιστα. Ναι. Okay. Αλλά φοράει τη φανέλα του Νίκο. Τι, εντάξει. Είσαι ή δεν είσαι ο Βάρντα. Okay, όλα καλά. Υπάρχει λοιπόν, σύμφωνα με την αφρικανική έκδοση, διαβάζω στο ΠΑΟ 24 τη γαλλική ιστοσελίδα Football 365, ενδιαφέρον από τη Μομπελιέ. Λέει η αφρικανική έκδοση, Νίκο. Λέει. Ναι. Και λέει και για Τουλούζ, λέει και για Μαρσέιγ, ότι σε κάποια φάση ασχολήθηκαν αλλά δεν προχώρησε. Μπλέει και λίγο και Ισπανία και Πορτογαλία και Βέλγιο. Όλοι στα πόδια του. Δεν μου κάνει για πολύ αλφαφανέ σενάριο, ξέρω εγώ. Μακάρι να είναι έτσι. Αλλά όταν υπάρχουν τέτοια κείμενα, όχι ομάδα από τη μία χώρα, από την άλλη και όλα αυτά, νομίζω ότι είναι λίγο. Είναι λίγο κάπως. Μάλλον ο ατζέντη το έχει σπρώξει προ τα εκεί. Μάλλον. Για αυτή την υπόθεση, να σου πω, ξέρω εγώ. Και 1 εκατομμύριο γράφει το κείμενο. Ότι υπολογίζεται ότι αν ρε παιδί μου, ο Μπελιέα για παράδειγμα θέλει να τον αποκτήσει, πρέπει να δώσει 1 εκατομμύριο, λέει ο συντάκτη. Ναι. Οπότε, να σου πω, ξέρω εγώ. Εντάξει, πάντως εδώ είναι ο Άρντα. Προπονείται μόνος. Πραγματικά δεν πιστεύω. Όχι, δεν πιστεύω. Είμαι σίγουρη ότι ο Άρντα λέει δεξιά-αριστερά ότι αν θέλει. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να μείνει και να παίξει κιόλας. Θεωρεί ότι ακόμη έχει θέση στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω γιατί το πιστεύει, αλλά πραγματικά το θεωρεί. Θα το δούμε. Ναι. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει βάση σε αυτό το δημοσίευμα. Δεν νομίζω ότι γενικότερα υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδα. Γιατί ο Άρντα, όπως ξέρουμε εμείς εδώ πλέον, τι κρύβει από πίσω του και τι background του σπόνων έχει, έτσι το ξέρουν όλοι και στην Ευρώπη. Γι' αυτόν τον λόγο δεν υπάρχει από πουθενά χειροπιαστή πρόταση για αυτόν εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλούς μήνες. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Αλλά τέλος πάντων. Μπορεί στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου που εκεί γίνονται διάφορες εκπλήξεις, τέλος πάντων, να βρεθεί μια λύση για το συγκεκριμένο θέμα. Αν μπορεί να βρεθεί λύση με πώληση, ας πούμε, θα είναι το ιδανικό, νομίζω. Τέλος πάντων. Okay. Ναι. Πάμε και λίγο στο μπάσκετ, γιατί νομίζω ότι τα ποδοσφαιρικά τα έχουμε εξαντλήσει. Ναι. Ξεκίνησα σήμερα τα διαρκείας. Και εκεί. Ναι. Είναι κάτι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Είναι στο πλαίσιο αυτό που έλεγα πριν για το PAOK TV. Και εκεί πρέπει να μπει πλάτη, και εκεί είναι πολύ μεγάλη και ανάγκη κιόλας. Γενικά, χθες όποιος άκουσε τον Κώστα Ναμυρίδη εδώ στο PAOK 24 μπορούσε να καταλάβει ακριβώς την κατάσταση. Ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε το χέρι στη τσέπη για να βοηθήσει σε αυτό το διάστημα την ΚΑΕ PAOK, είπε κάτι πολύ σημαντικό χθες. Ότι τα χρήματα τα οποία δίνει ο ίδιος και οι κινήσεις τους πάνω που γίνονται ουσιαστικά κρατάνε στην ζωή την ΚΑΕ για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Γιατί το ότι έγινε αυτή η συνάντηση το βράδυ της Δευτέρας, το ότι από εκεί βγήκε κάποιος λευκός καπνός, εξασφαλίστηκε ένα ποσό για να λειτουργήσει η ΚΑΕ, δεν σημαίνει ότι έλυσε τα προβλήματά της. Mm-hmm. Έτσι. Το λέω γιατί βλέπω ένα κλίμα ότι οκ, έδωσε τα λεφτά ο Μυρίδης, είναι πάντα και ο Σαββίδης από δίπλα και όλα αυτά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ παραμένει στην εντατική. Το γεγονός ότι έχει πλέον μια εξασφάλιση για να κάνει κάποιες κινήσεις, είναι μια αρχή. Αλλά πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα για να είναι σε ένα καλό σημείο. Τέλος πάντων, γενικά από χθες υπάρχει μια διάθεση λίγο να τρέξουν τα πράγματα. Το μπαν του Μιλιάνοβιτς άρθηκε. Ήταν ένα ποσό πολύ μικρό τώρα, εντάξει. Δεν μιλάμε για ποσό το οποίο μπορούσε να δημιουργήσει πρώτα τα 1.500 ευρώ, που ήταν ένα υπόλοιπο, όπως είχαμε γράψει στο ΠΑΟΚ 24, από τα δικαστικά έξοδα. Είχε επιδοθεί το μισό κομμάτι των δικαστικών εξόδων, είχε μείνει αυτό. Πήγε ξανά στη ΦΥΜΠΑ, τέλος πάντων, και όλα αυτά, και επιδικάστηκε το ποσό αυτό, τα 1.500 ευρώ. Πληρώθηκαν χθες. Ο ΠΑΟΚ σήμερα που μιλάμε δεν έχει απαγόρευση μεταγραφών. Ξαναλέω, σήμερα που μιλάμε. Έτσι, το ότι έχει άλλες περιπτώσεις πιο δύσκολες από αυτές του Μιλιάνοβιτς και είναι ανοιχτές και θα πρέπει να τις καλύψει είναι ένα θέμα επίσης. Και από χθες ξεκίνησαν επαφές και με αυτό το κομμάτι. Ειδικά η μία που έχει να κάνει, ας πούμε, την οφειλή που πάει στο Κρουμπάλι, είναι οριακή. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία εκεί άμεσα, γιατί είναι πολύ πιθανό να προκύψει από εκεί κάτι από τη ΦΥΜΠΑ. Μια περίπτωση είναι αυτή. Και υπάρχει άλλη μία η οποία. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα είναι τόσο μεγάλη προτεραιότητα, αλλά κυρίως αυτή είναι σημαντική. Να υπάρξει ένα ποσό να δοθεί
να υπογραφεί ένας διακανονισμός για το εναπομείναν ποσό το οποίο υπάρχει για τον, για τον Κουρμπάλη, να τηρηθεί ο διακανονισμός με μεγάλη υπόθεση και να φύγει αυτό το πράγμα πάνω, να μην έχει το φόβο των μπαντ. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ, αν και βέβαια εντάξει τώρα κάτι τέτοιο δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει άμεσα, αν ο ΠΑΟΚ που αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχει μόνο τον Μαργαρίτη, έτσι, γιατί και εκεί χθες έγινε μια κουβέντα του Κώστα Φλαβαρά και τον Μαργαρίτη στο κομμάτι το αγωνιστικό, έτσι, αλλά πρέπει και ο αρχηγός να πάρει κάποια χρήματα. Υπάρχει ο Σταύρος ο Σχίας που έχει συμβόλαιο, αλλά για να έρθει και αυτός εδώ πέρα και να ξεκινήσει, πρέπει και αυτός να πάρει κάποια χρήματα από πέρσι. Θα δούμε τι θα γίνει και με τον Χρυσικόπουλο, που εκεί νομίζω ότι πιο πολύ έχει να κάνει για κουβέντα διευθέτηση των οφειλών και όχι κάτι παραπάνω. Και ουσιαστικά, αν μπορεί μέσα από εκεί να υπάρξει συμφωνία και να δοθούν κάποια χρήματα, να μην πάει εντελώς δικαστικά το θέμα μετά την προσφυγή που έκανε ο Χρυσικόπουλος πριν λίγες ημέρες. Mm-hmm. Ο Χρυσικόπουλος έχει πολύ καλή απόδοση από την ΑΕΚ στα χέρια του. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει το κλίμα. Το θεωρώ πολύ δύσκολο. Θα γίνει μια προσπάθεια, αλλά μου φαίνεται πολύ πολύ δύσκολο. 18-37 έχει αύριο. Τι λένε, αυτερλάθηκαν. Καλά πηγαίνε με το σύνταγμα. Και το Σαββατοκύριακο θα βρέχει πάλι και θα έχει συννεφιά. Μάλιστα. Ναι. Υποκλείω την παρένθεση. Γενικά σε πρώτη φάση, από χθες, αυτό το οποίο θέλω να κάνω στον ΠΑΟΚ και είναι απόλυτα φυσιολογικό, αν και θα πρέπει να τα κάνουν όλα γρήγορα, είναι να τρέξουν το κομμάτι των παιχτών που υπάρχουν ή αυτοί που απειλούν με μπαν, να το καθαρίσουν αυτό το θέμα και να τρέξουν το κομμάτι στη συνέχεια των συμφωνιών για να ξεκινήσει προετοιμασία. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο δείχνει. Δεν μπορεί να ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ προετοιμασία με εφήβους μόνο. Έτσι, πρέπει να υπάρχει μια βάση για να ξεκινήσει προετοιμασία. Λογικά από την άλλη εβδομάδα, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι μου φαίνεται. Λοιπόν, είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε και με το κομμάτι της ενίσχυσης. Εμένα δεν μου αρέσει να αναφέρω ονόματα, δεν το κάνω ποτέ. Απλά, όπως καταλαβαίνετε, το καλάθι από το οποίο μπορεί να ψωνίσει ο ΠΑΟΚ είναι συγκεκριμένο, έτσι. Περίεργο, ακούγονται κάποια ονόματα και γράφονται. Δεν ξέρω αν έχουν βάση. Κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όσοι Έλληνες είναι διαθέσιμοι στην αγορά, διαφέρουν το ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά. Ωραία. Πολύ απλό. Εγώ σου έχω διαβάσει για τον Γιάνκοβιτς, ωραία. Δύσκολο. Μπορεί ο Γιάνκοβιτς να έρθει αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο μου φαίνεται. Δεν ξέρω να πάω και έχει τα χρήματα για να καλύψει τον Γιάνκοβιτς. Αυτό. Βέβαια, να έχουμε λίγο στο νου μας ότι είναι 20 Αυγούστου, 21. Και προφανώς ένα παίκτη που στην αγορά 21 Αυγούστου δεν ζητάει τα χρήματα που ζητάει 20 Ιουνίου. Εντάξει, ο Γιάνκοβιτς πέρυσι είχε ενδιαφέρον από Ισπανία. Ίδιο. Ναι, αλλά δεν πήγε ποτέ. Δεν θα βρει κάποια ομάδα. Πιθανόν είναι να βρει, αλλά δεν έχει βρει μέχρι τώρα. Μπορεί κάτι να περιμένει. Έτσι. Είναι και σε φάση οικογενειακή αυτός περίεργος. Ναι, οκ. Okay. Επίσης, το ίδιο ισχύει που λέγεται 21 Αυγούστου, να ισχύει και 10 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή το ποσό να είναι πάλι διαφορετικό. Ναι, σίγουρα. Αν είσαι ελεύθερος. Τώρα που μιλάμε είναι πολύ δύσκολο, ξέρω εγώ τι να σου πω. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει πολύ μεγάλη δουλειά ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι για να μπορέσει να ψήσει την αγορά ότι είναι μια καλή επιλογή για διάφορους παίκτες. Ωραία. Αλλά ας πούμε, τη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε, επειδή και πολλοί παίκτες έχουν κλείσει, σε ομάδες και συνεχίζουν εκεί, είτε Έλληνες είτε ξένοι. Στο κομμάτι των ξένων νομίζω ότι και με την παρουσία του Φλεβαράκη θα βρεθούν επιλογές. Ο Φλεβαράκης είναι ένας άνθρωπος που, επειδή έχει δουλέψει στο εξωτερικό πολλά χρόνια και γενικότερα έχει επαφές με Αμερική, νομίζω ότι από εκεί ο ΠΑΟΚ θα βρει αυτά που ψάχνει, τέλος πάντων, και με χρήματα που θα είναι στο πλαίσιο του. Από την Ελλάδα, αυτή τη στιγμή μιλάμε, αν υπάρχουν, ξέρω εγώ, ένα καλάθι που έχει μέσα 10-12 παίκτες, όλοι ενδιαφέρονται τον ΠΑΟΚ. Όλοι. Ανάλογα τις ανάγκες του. Απλά έχει αυτή τη στιγμή την προτεραιότητα του να καλύψει δύσκολες υποθέσεις για να μην έχει πρόβλημα στο κομμάτι των οφειλών, να συμφωνήσει με τους παίκτες που έχει για να τους δώσει κάποια χρήματα, και από εκεί και πέρα πρέπει επίσης άμεσα να κάνει κινήσεις ενίσχυσης. Αυτό είναι το θέμα τώρα για τον ΠΑΟΚ. Και ξαναλέω ότι να ακούσουμε όλοι όσα είπε χθες ο Κώστας Σαμυρίδης. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ένα ποσό για να κινηθεί. Το έχει τώρα. Ναι. Δεν είναι ποσό το οποίο τον βγάζει για όλη τη χρονιά. Ναι. Είναι ένα ποσό για να κάνει τώρα κάποιες κινήσεις, όπως ήταν το ποσό το οποίο έδωσε ο Ιβάν Σαββίδης πριν λίγες ημέρες, για να έχει τη δυνατότητα να κάνει τις κινήσεις, δηλαδή να έχει φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα,
Έχει αυτό το πράγμα. Έχει τώρα αυτό το ποσό ταμυρίδι για να κάνει κάποιους διακανονισμούς, να έχει λεφτά για προκαταβολές. Ωραία. Αλλά αυτό κάτι άλλο δεν έχει. Τρέχει, προσπαθεί να τρέξει το κομμάτι των ανανεώσεων κάποιων χορηγιών και με κάποιο ποσά, και με κάποια ποσά από εκεί να έχει από εκεί κάποια ρευστότητα. Αλλά είναι αυτά μέχρι στιγμής που μιλάμε. Έτσι. Και νομίζω ότι και πάλι είναι να γίνει, ή μάλλον όχι να γίνει επαφή, να υπάρξει, όχι συνάντηση, να γίνει τέλος πάντων επαφή με την πλευρά Σαββίδη, ούτως ώστε να ξεκαθαριστεί από εκεί η κατάσταση. Η οποία δεν είναι ξεκάθαρη. Ακόμα. Έτσι, υπάρχει, από όλο το περιβάλλον του λέγεται ότι έχει τη διάθεση να βοηθήσει, τους έχει πει κάτι τέτοιο, έχει δει την όλη κατάσταση σε χαρτιά και ξέρει τι γίνεται, ότι έχει διάθεση να βοηθήσει, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει τέτοιο θέμα που θέλει χρήματα, θέλει ρευστό. Τα έχει τώρα από τον Εμμυρίδη, αλλά... Και νομίζω αυτό θέλει μια τώρα σταθερότητα. Δηλαδή να μην πάμε μήνα-μήνα πάλι. Ακριβώς. Δεν έχει νόημα έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ κολλάει λίγο και ο κόσμος, γιατί μέσα από τη διαρκεία νομίζω ότι έστω μια ρευστότητα μπορείς να την έχεις. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι πριν έκανε γνωστό και η ΚΑΕ ότι. Για τους συνδέσμους. Ναι, και. 15 διαρκεία. Το Κορδέλιου, ναι, έκανε μια έτσι συμβολική κίνηση. Είναι αυτό που έλεγα πριν, παιδιά. Μακάρι όλο το όλο σκηνικό με το ΠΑΟΚ TV να πάρει και όλα τα τμήματα. Και γενικά να καταλάβει ο κόσμος ότι μπορεί να είναι πολύ σημαντικός χρηματοδότης των τμήματων. Ναι. Και γίνεσαι κομμάτι του τμήματος. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ δεν. Το έχω πει πολλές φορές για τον μπάσκετ, οκ. Okay. Αλλά πραγματικά η δυναμική του κόσμου του ΠΑΟΚ είναι τέτοια που ένα νούμερο 3-4.000 διαρκείας μπορεί αυτή τη στιγμή να μοιάζει με ουτοπία, αλλά είναι πολύ μικρή. Το νούμερο είναι μικρό, ναι, για τη δυναμική του ΠΑΟΚ. Ναι. Και είναι τόσο σημαντικό να γίνει γιατί θα φέρει ένα πολύ μεγάλο ποσό εσόδων. Και δεν πάμε στο άλλο κομμάτι ότι θα υπάρχει μια σταθερή βάση, θα έχει μια έδρα επιτέλου και όλο αυτό. Ναι. Μένουμε ναι στο καθαρά οικονομικό. Στην δεδομένη χρονική στιγμή το κομμάτι των διαρκείας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν τρέφω αυταπάτες. Ωραία. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι μπορεί να πουληθούν 5.000 διαρκείας. Mm-hmm. Αν και η δυναμική του ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό το νούμερο. Είναι πολύ μεγαλύτερη. Ναι. Έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε τέλος πάντων έχει τη διάθεση να αγοράσει τα διαρκείας του είναι. Δίνει σημαντική ανάσα και δεν το λέω υπερβολικά. Τα 80, τα 100, τα 150, τώρα οι τιμές στο διαρκείας είναι συγκεκριμένες. Είναι ανάσα. Από έχει ανάγκη από χρήματα. Το λέμε πάρα πολύ καιρό. Πλέον έχει φτάσει στο σημείο που δεν είχε τίποτα. Και τα εξασφάλισε το ένα κομμάτι από τον Ιβάν Σαββίδη, ένα ποσό. Ένα άλλο από τον κύριο Αμυρίδη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει λύσει τα θέματα του. Έχει πολλά πράγματα ανοιχτά μπροστά του, τα οποία θα πρέπει να καλύψει. Είναι και επίσημο. Τι έχουμε. Είναι και επίσημο. Έτσι λίγο. Είναι και επίσημο αυτό που γράψαμε στο Power 24. Για την μετακόμιση του ναι Μελίσσα στο Βόλο. Για το Μελίσσα. Ναι. Δεν υπάρχει ανακοίνωση ακόμα, αλλά υπάρχει ενημέρωση ότι ο Μελίσσας συνεχίζει στο Βόλο. Mm-hmm. Λοιπόν, Νίκο. Παρακαλώ. Θα δώσουμε ένα τελευταίο πεντάλεπτο για τα εισιτήρια. Για τον αγώνα με τη Σλόβαν. Βέβαια. Γράφετε τμήμα φαίνεται και ενώ γράφετε το ονοματεπώνυμο και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54526. Έχετε άλλα 5 λεπτά για να διεκδικήσετε ένα από τα 5 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Σλόβαν. Και οι πρώτοι δύο που θα καλέσουν τώρα στο 287 και 3 οχτάρια κερδίζουν από ένα εισιτήριο για τον αγώνα της Κυριακής με τον Πανετολικό. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση για τον αγώνα με τον Πανετολικό. Αυτό καταλαβαίνω ναι, και ναι αντιλαμβάνομαι. Εκεί είναι και λίγο φυσιολογικό, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Επίσης βλέπω τώρα ο φίλος 200, τελειώνει ναι, το τηλέφωνο, γιατί είναι μακριά. Ναι. Ότι στέλνει μήνυμα για τον Πανετολικό. Μόνο τηλεφωνικά για τον Πανετολικό δίνουμε. 287 και 3 οχτάρια, οι δύο πρώτοι θα καλέσουν τώρα και δίνουν εισιτήριο. Μηνυματικά μόνο για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Σλόβαν την επόμενη Πέμπτη. Έχετε ακόμα 5 λεπτάκια. Άρα τελείω και αυτού με λύσα, νομίζω, σιγά-σιγά. Για τον Βόλο. Γιαννατής, Τσαούσης, Λίρατζης, Μιστακίδης. Παλογιάννης. Παλογιάννης δεν είμαι σίγουρη αν έχει ανακοινωθεί. Να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι ή το έχω χάσει τώρα αυτές τις μέρες. Αλλά δεν θυμάμαι ανακοίνωση. Εντάξει, έχει αρκετούς. Προφανώς θα ισχύσει αυτό το κλασικό, γιατί ο ΠΑΟΚ έτσι λειτουργεί. Δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχή στον αγώνα όταν θα παίξουν οι δύο ομάδες. Τέλος, μην καλείτε άλλοι για τα εισιτήρια με τον Πανετολικό. Είδες που σου είπα, γίνεται χαμός αυτό το μάτς. Και μου το έλεγε πριν και άκουσα το Τσαρός. Ότι για τον Πανετολικό υπάρχει πολύ
Υπάρχει έτσι διάθεση. Ξέρεις, είναι το πρώτο παιχνίδι τώρα. Είναι και το πιο κοντινό, ίσως. Είναι και το σχετικό με το PAOK TV, πόσο να είναι, εντάξει. Λίγο. Ναι. Okay. Είναι λίγο κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Ναι. Ο άλλος, άξερε και να μην βρω, σου λέει θα πάω στο καφενείο, θα το δω. Τώρα λίγο σφίγγεται. Ναι. Καταλαβες. Αλλά υπάρχει και η ρεβάνς με την Σλόβαν. Νομίζω για τη Σλόβαν θα δώσουμε και αύριο και μεθαύριο. Mm-hmm. Αλλά δεν παίρνω και όρκο. Νομίζω μέχρι και αύριο. Αύριο νομίζω μέχρι Πανετολικό. Αχα, okay. Όχι, αύριο, ναι, αύριο Πανετολικό και μέχρι Παρασκευή για Σλόβαν, αν θυμάμαι καλά. Θα κάνουμε σε 2-3 λεπτά και την κλήρωση για τον αγώνα με τη Σλόβαν. Τέλος για τον Πανετολικό, είπαμε. Γιατί είναι αυτή η διαδικασία που πρέπει να τα δίνουμε γρήγορα-γρήγορα. Και μετά από Δευτέρα θα έχουμε και Πανιόνιο. 4 παιχνίδια τώρα στη σειρά. Και μετά διακοπή, Νίκο Μοσχοβίτη. Διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Τώρα έχεις το βράδυ, παιδιά, πολύ νωρίς ξεκινάτε. Πολύ νωρίς. Πιο αργά. Τι τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου είναι. Πότε ξεκινήσουμε? Σεπτέμβριο. Καταρχάς έχουμε σεζόν με. Έχουμε και τρίτο γύρο, μίνι γύρο, playoff, όπως θες πες τα. Δεν ξέρω κι εγώ. Ό,τι να τα έχετε κάνει. Ναι, δηλαδή έχουμε 750 παιχνίδια. Έχετε μπερδέψει όλους. Και τηλεόραση δεν μπορεί να δει ο Πάκος. Δεν θα υπάρξει κάποια διακοπή με στη σεζόν, Νίκο? Δεν θα υπάρξει κάποιο που θα πούνε τι έγινε αυτό, έγινε εκείνο και δεν γίνεται αγωνιστική κι αυτά. Οπότε ξεκινάμε όπως πρέπει να ξεκινήσουμε και βλέποντας και κάνοντας, Νίκο Μοσχοβίτη, γιατί mm-hmm. η σεζόν θα είναι μεγάλη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Θες να σου πω 5 νούμερα? Ναι, ναι. Συγκέντρωσε τα λίγο όλα, πόσα είναι τα μηνύματα και, το... και θα κάνουμε την κλήρωση για τον αγώνα με την Σλόβαν. Να εξασφαλίσετε από σήμερα τη θέση σας για τον αγώνα της επόμενης Πέμπτης. Κάνε μια ανανέωση, γιατί νομίζω άλλο είδα εκτός. Εκτός αν δεν είδα εγώ. Mm-hmm. Το έχουμε. Mm-hmm. Πόσο εισιτήρια είπες για το Σλόβαν? 5. Μάλιστα. Για κατέβασα λίγο, καλή μου φίλη. Λοιπόν, Σιώμος Κωνσταντίνος, Ελευθεριάδης Ιορδάνης, Μαρία Μιχαηλίδου, Ιορδανίδης Κωνσταντίνος και Παναγιωτίδης Χρήστος είναι οι 5 νικητές οι οποίοι θα πάνε στο ΠΑΟΚ Σλόβαν Μπρατισλάβα την Πέμπτη. Την επόμενη Πέμπτη. Νάλι. Δεν θυμάμαι την ώρα γιατί έχουμε 700 παιχνίδια και έχουμε μπερδέψει όλες τις ώρες. Το μόνο που θυμάμαι είναι τις Κυριακές, να σου πω την αλήθεια. Θα έχουν την επικοινωνία με τη Μαρλής για να πάρουν τα σχέδιά τους. Έτσι, ταυτότητα, άμκα και τα γνωστά. Και λοιπόν, θα έχουμε λογικά και αύριο και για τα δύο παιχνίδια. Οπότε μένετε συντονισμένοι και αύριο. Μένετε συντονισμένοι και όλη την ημέρα στο Λίμπερο γιατί έχουμε αρκετούς απεσταλμένους στην Σλοβακία και στην Πρατισλάβα. Οπότε όλη τη ημέρα θα σας μεταφέρουν ό,τι γίνεται εκεί. Θυμίζω η ομάδα θα μείνει μέχρι Παρασκευή. Μέχρι Παρασκευή απόγευμα. Παρασκευή μεσημέρι, νωρίς μάλλον μεσημέρι, θα έχει μια προπόνηση εκεί και μετά αναχώρηση και επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Οπότε τρεις γεμάτες μέρες θα μας τα μεταφέρουν όλα από την Μπρατισλάβα. Στις 8, αν το έχουμε σωστά με τις ώρες, είναι η συνέντευξη τύπου. Στις 9. Η προπόνηση. Εμείς, σαν ΠΑΟΚ 24, θα τα ξαναπούμε αύριο. Παρέα με Νίκο Μοσχοβίτη. Καλή συνέχεια σε όλους.